Άνοιξη. Άνοιξη, άνοιξη. Τι είπες? Κωδικό. Σωτήρη, σε παρακαλώ πολύ, κωδικό. Το... Δεν έχει. Είναι δεν έτσι. Έχει. Αυτό το λέω. Απλά πράγματα. Θα ρωτάς εμένα, σου. Γιατί με προσβάλλεις. Ναι, μα δεν ρωτήσεις το Σωτήρη, την άλλη φορά ξέρει. Νομίζω ότι ξέρουμε εδώ. Δεν ήσουν εδώ εσύ. Λέει, ξέρουν αυτό. Κάτσε. Α, με σένα ήταν, δεν λέω τις τελευταίες δύο εσύ ήσουν. Που του λέει κάτι την άνοιξη πέρυσι. Ναι. Μα εσύ ήσουν εδώ. Δεν υπάρχει. Έρχεται από δίπλα παλικά. Πες το όνομά σου, εσύ. Ο Βίρον. Χρόνια πολλά, Βίρον. Να σε καλά. Ξέρεις τι έχεις, το όνομα του αγαπημένου μου συγγραφέα, του αγαπημένου ποιητή. Λόρδου Βίρον, να το λατρεύω. Εμείς τον Βίρον, 500 πάω και αγαπημένο. Ναι, όχι απλά φίλε Έλληνα, ναι, ναι. Και φίλο του πολιτισμού και του κόσμου. Εντάξει. Σε καμία σχέση με αυτού που στείλανε χθε εδώ πέρα στο... κάτω τη φωτογραφία μου. Και ειδικά περιμέναν κάποιον να τελειώσει και πήγε μετά για να μείνουν να υπάρχουν. Και τα άφησα προ τιμή μου. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Είμαι να τα σβήσει ο Χρήστος, λέω άστα να φανεί και ο πολιτισμό του. Ακούσατε τον ύμνο, πληκτρολογείτε, θέμ κενό. Λοιπόν, παιδιά, πάμε γιατί έχουμε πολύ πράγμα σήμερα και χάσαμε νομίζω για πλάκα 10 λεπτά. Λοιπόν, πάμε. Θα εμνήσουμε και η Χρήστα Τσαλτίδη σήμερα, το οφείλουμε, αλλά και τον Κώστα, τον Θεόψιτα στην Εσόπου. Κάτσε καλά, ψισταριά. Θα έχω να το λέω. Κώστα στο μαγαζί, Δημήτρης Οψιτά. Το μαγαζί Κώστας, είναι το όνομα του μπαμπά νομίζω, που αποσύρθηκε ο άνθρωπος. Α, απλά είναι ναι, έχω πάει εγώ γιατί είχα κάτι δουλειές εκεί κοντά, πήγαινα. Δημήτρης ο γιος, Δημήτρης ο γιος, στην Εσόπου, στα κινέζικα. Χρήστο, φέρ το λίγο εδώ πέρα μέσα στον καφέ. Α, πήρε για ένα κουλουράκι, να ξέρεις. Μπράβο, ρε Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ παλικά. Να χορτάσεις λίγο, γιατί. Λοιπόν, αδέρφια. Είμαστε χόρτα και σαν πάω. Λοιπόν, ήρθε η άνοιξη. Ήρθε η άνοιξη. Μάρτι, φόρα στο παιδί σου. Μάρτι, φόρα και εσύ. Ερυθρόλευκη η πόλη. Σπάει η ατμόσφαιρα. Η μουντή. Εδώ είμαστε. Είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου. Είναι η αγαπημένη σου Τρόικα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12. Με Παναγιώτη Παπαδόπουλα, τον φίλο με τον μπλε αμάξι, τον Χρήσανθο Τσαλτίδη, έναν από τους 15 κορυφαίους ρεπόρτερ του Άρεος στη Νότια Ευρώπη και φυσικά τον Μάριο Ασλαμή. Α, είσαι τι? Έχω team με ρεπόρτερ Άρης. Α, σωστό, σωστό. Ιδιοκτήτης του All About Άρης, ο παρουσιαστής της εκπομπής All About Άρης το απόγευμα στο Λίμπερο. Από τις... Από τις 5 ο μέχρι τις 7. Ο Νίκος παρουσιάζει, εγώ είμαι και τι, ναι, όντως αυτά, εσύ δεν είπα, μεγάλη λούφα. Ενώ στις μεταδόσεις. Λοιπόν, είναι η Τρόικα, εδώ είμαστε και θέλουμε να δώσετε λίγη προσοχή στους διαγωνισμούς μας, καθώς ελπίζουμε ότι σε λίγο θα έχουμε και εμείς Ιντερνέτη και θα έχουμε και μηνύματα. Και μας καίει γιατί η μέρα βασικά έχει πάρα, πάρα πολύ ψωμί και σε θεματάκια. Έχω και θέμα για Chris Chalt σχετικά με το παλατάκι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτά που είναι το ψωμοτήρι του Τσαλτίδη του Χρήσανθου. Το ΠΑΟΚ Sports Arena. Το σπίτι του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού ΠΑΟΚ, το σπίτι. Το ιδιόκτητο μπασκετικό σπίτι του ΠΑΟΚ. Καλημερίζουμε Μάριο στον αέρα, το λέμε καλή άνοιξη. Ο άνθρωπος που μας τάει σε ψέ. Αυτός τα μετέφερε με κίνδυνο της σωματικής του ακαιρεότητας, παράτησε τη δουλειά του και έτρεχε μέσα στο κρύο μέχρι την Εσόπου. Γι' αυτό ανταμείφθηκε όμως. Στον αέρα, πες, στον αέρα, πες με καλημέρα, καλή άνοιξη. Καλημέρα, Ελλάδα. Αυτός είναι ο άλλος ο Μάριος. Ο συνονόματός μου εδώ πέρα στην επιχείρηση. Μεγάλη ψυχή. Το κατάλαβα, κόσμος με το καλημέρα, Ελλάδα, Μάριε. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Ο Μάριος. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Όπως και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, οι γραμμές δεν είναι ανοιχτές. Όχι ακόμα. Για να μην γίνει παρεξήγηση, οι γραμμές δεν είναι ανοιχτές. Ανοίγουμε μόνο γραμμή για έναν άνθρωπο. Μόνο για έναν. Ναι. 2310-287-888 και θα καταλάβω βέβαια αν είναι αυτός. Δηλαδή θα κοπεί κατευθείαν. Μην πάρουν τώρα οι δυο άλλοι και πούνε έλα ρε, εγώ είμαι... Ό, θα το καταλάβω από μία ερώτηση μόνο. Προφορά. Και από τη φωνή, αλλά από μία... Και να μην καταλάβω τη φωνή, γιατί είμαστε και κολλητοί, από μία ερώτηση μόνο. Θέλω να βγει ο ΠΑΟΚτσής που με βλέπει εψέ. Να ετοιμάζομαι, να ανεβαίνω στο μηχανάκι μου. Για να πάω να δω το Ολυμπιακός 1925, Λαμία 1964 Ντουντούκα. Και μου λέει, πού πας βρε Σάγκο για το πρωί, γελάει μαζί σου, πού πας βρε λέει. Ποιος είναι λέει της Λαμίας ο πρόεδρος βρε, ξύπνα, λέω ο Πανουριάς λέει, στο μικρό λέει πώς το λένε, λέω ξύπνα, Πανουριάς είναι το όνομα, ο Ιωάννου του Επίφτο, ξύπνα, δε, στα λέω εγώ, δεν πειράζει. Τι είναι αυτός, ξέρω λέω, φόλο Ολυμπιακός, με ποιον είναι κολλητός, με το Μαρινάκι, το ξέρω, άντε πάνε να δεις, τζάμπα να χρειωθείς, άντε να σλαμαγελάει μαζί σου ο κόσμος, βγες, μόνο για σένα, 2310-287-888, μόνο για σένα, αν έχεις ένα γραμμάριο τσίπα, βγες.
Εσύ! Κανείς άλλος! Γραμμές μετά τις 11, έτσι! Μην παίρνουν και να έχουν τώρα στο κέντρο. Θα το καταλάβει, ζούγε να μιλήσει αυτό. Θα το καταλάβω. Αν όχι από τη φωνή. Γιατί δεν είμαι και με τη φωνή τόσο πολύ. Δεν είμαι κανένα κολλητό του, α πούμε. Αλλά θα το καταλάβω από μία ερώτηση που του κάνω. Θα πω αυτό. Ναι, όντως εσύ είσαι. Α, όχι, δεν είσαι εσύ. Αυτά. 23-10-287-888 μόνο για αυτόν τον Παοκτσή που πήγε να με αποτρέψει εψέ από το να πάω να δω το Ολυμπιακό Λαμία. Δυστυχώς η Μπαρτσελόνα της Ελλάδος αποκλείστηκε από τα επιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Έτσι είναι η ζωή και πώς θα την αλλάξεις. Η μεγάλη Λαμία έκανε το φάπα της. Φίλε, δεν είχα πάρει χαμπάρι τι γίνεται χθες, να ξέρεις. Με παίρνει ο Σότος τηλέφωνο. Λέω αυτός τέτοια ώρα τι θέλει. Λέει αποκλειστήκανε. Λέω ποιος ρε. Λέει αποκλειστήκανε. Πάλι το μυαλό δεν πάει πουθενά. Και μετά κατάλαβε ο Ολυμπιακός. Λέω είναι δυνατόν. Και όμως ναι. Γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά. Να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό. Ο ύμνος Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα δεν είναι Ολυμπιακός, ρε φίλε. Έτσι έλεγε. Έτσι έλεγε ο Θοδωρίδης. Το Θοδωρίδης λέει πες μου όπως η Μπαρτσελόνα. Το προσβάλλει ο Ολυμπιακός. Αλλά έχουν κι άλλο στόχο και το Europa League. Να και ο ύμνος του Europa League. Είναι και αυτός ο στόχος του Ολυμπιακού. Έτσι θα θέλαμε να κάνουμε το Super τέτοιο. Το League Cup να κάνουμε στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να θεσπιστεί, ρε φίλε. Να έχουν ελπίδες. Να κατέβει γυναικεία μόνο του πάγου με μάσκες Βιερίνια, κάμπος και τέτοια πράγματα, κατάλαβες. Και να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θα πάρει ένα τρόπιο, ρε φίλε. Έτσι είναι. Βίρονα, τι λέει, πού βρισκόμαστε πάλι κάτι. Έτσι. Ένα εκατομμύριο από καρδιάς στον Βίρονα που τον κουβάλει από δίλα, τον πήρε από τη δουλειά του και ήρθε εδώ πέρα και παλεύει το παιδί. Παράτησε καφέ, παράτησε πρωινό και ήρθε εδώ πέρα. Άκου να δεις. Βίρονα, δεν έχω λόγια από καρδιάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα μπορούμε να κάνουμε να περιμένουμε κάτι τώρα εμείς, κανένα θαύμα, κάτι. Ωραία, okay, ναι, λιγουλάκι. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ωραίες μουσικές. Φανταστικές. Μόλις μπορείς βγάλω, ούτε καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακούμε. Μια χαρά ακούει, μια χαρά ακούει. Καταλαβαίνει ο κόσμος πολύ καλά. Είπε ο Θοδωρίδης ότι ο Ολυμπιακός παίζει την Μπαρτσελόνα. Να ύμνος Μπαρτσελόνα, στόχος στο Europa League, να το ύμνος στο Europa League, τι άλλο θέλουμε. Ωραία. Θα βάλεις μετά ξανά Κωνσταντίνο Β. Έτσι. Πιο πολύ πότε δαγκώθηκες, προχθές ή ψες. Μπράβο, ρε Σωτήρ. Εγώ θα σου πω τι τελικό θέλω, σαν ουδέτερος. Ναι. Εννοείται τι τελικό θέλω. Αστέρα Τρίπολη Λαμία. Εννοείται. Ναι. Να γίνουμε λίγο Αγγλία. Ναι. Φτάνει χωριατήλα. Φτάνει χωριατήλα και επίσης ευχαριστώ τον δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ που μου λέει ο Χρύσανθος, δεν σου λέω ποιος, όταν είπα μία φράση. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, το καταλαβαίνω το γιατί. Είναι το παιδί δημοσιογράφος και είναι το και του ΠΑΟΚ. Βασικά είναι. Δημοσιογράφος και με ανοιχτό μυαλό. Έτσι. Για ποιο πράγμα. Και άλλο, πάνω σε μια φράση που είπα και λέει. Χθες. Λέει επιτέλους ακούστηκε αυτή η φράση στην πόλη στον αέρα. Χθες ή γενικά. Χθες. Μάλιστα. Χθες. Ωραία. Λοιπόν, αδέρφια, με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή θα έρθουν τα μηνύματα, έχουν καταβάλει υπεράνωσες προσπάθειες. Πρώτα ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης από τις 10 παρα 10. Και στη συνέχεια ο Βίρονας από την αδερφή εταιρεία του Λίμπερο, την ARX. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ψωμί σήμερα σε διαγωνισμούς. Βασικά είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για αυτά που δίνουμε. Μύρισε στην πόλη Παρασκευή, καθώς μπήκε η άνοιξη και έχουμε λιακάδα, αγαπητέ Ρωμανίστα. Από ό,τι μαθαίνω και στην πρωτεύουσα της πατρίδος μας έχει πολύ ωραίο καιρό. Μάρτι δεν έβαλες όμως, Μάρτι. Έχει έθριο καιρό. Έτσι, να το πω άλλη μια φορά. Το λέω. Μάρτι φόρα στο παιδί σου. Μάρτι φόρεσε κι εσύ. Ερυθρόλευκη η πόλη. Σπάει η ατμόσφαιρα. Η μουντή. Εδώ και 10 μέρες βλέπω αραδιασμένους τους πάγκους στην πλατεία Αριστοτέλους. Ήμουν χάλια διαλυμένος κρυωμένος και κατέβηκα και έκανα μία βόλτα και απόλαυσα όλο αυτό το θέαμα, το χρώμα, την ατμόσφαιρα με τον κόσμο μπροστά στους πάγκους. Είναι η μέρα που φοράς Μάρτι. Από σήμερα ξεκινάει και επίσημα ο Μάρτις. Η Μαριλίζ φοράει εδώ και 5-6 μέρες. Βλέπω κόσμο δεξιά και αριστερά να φοράει Μάρτι εδώ και τουλάχιστον 4-5 μέρες. Να είστε καλά ρε παιδιά. Απολαύστε την άνοιξη που μπήκε. Ιδιαίτερος καλοκαιρινά. Εγώ προσωπικά ίδρωσα και δεν μπόρεσε να με συγχύσει ταξιτζής τώρα το πρωί που παρολίγο θα με σκότωνε. Τον καλημερίζω με συμπάθεια. Το εννοώ. Που θα με σκότωνε. Πάλι γωνία. Μια χαζομάρα θα κάνεις πάλι. Γωνία Τσιμισκή. Έκανε αυτός και μου έκανε και το μάγκα. Α, έκανε και μαγκές. Έκανε αυτός και μου έκανε και τη μάγκα. Εγώ τι χαζομάρα. Α, αυτή τα ρίφες, ρε φίλε. Το κάτι άλλο είναι. Τα πάω και γυρνάμε ψαλιδάκια στα χέρια, να ξέρεις. Γιατί. Για να κόβω τους μάρτυρες. Α. Έτσι είναι, φίλε. Αλητεία. Έτσι είναι. Αλητεία. Αλητεία. Λοιπόν, σκεφτόμουν από εψέ το βράδυ που λέω θα μπούμε σίγουρα με αυτό και θα το έχουμε και για χαλή αυτό βασικά. Ίσως πέρα από κάποια θα ακούσουμε διαλύσει ο Παναγιώτης κομμάτια από Κωνσταντίνο Β και Στέρεο Νόβα. Το χαζό παιδί για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο. Α, ναι. Αυτό είναι το πιο ιδανικό χαλί για μένα. Κάποιες στιγμές όταν έκανα μόνος, το είχα για χαλί, έπαιζε αυτό από ό,τι θυμάμαι. Και με Σωτήρη Δασκαλάκη εδώ πέρα. Και με τα άλλα παιδιά και με τον Τζόνι και με τον Βασίλη τον Καπαδία. Και το New Life. Βράδυ. Ναι, κάθε σχολιάζω. Έλεγα το κομμάτι αυτό
σε ποια εποχή ταιριάζει περισσότερο. Έτσι. Σε όλες. Πραγματικά σε όλες. Το κομμάτι αυτό, εγώ αν το είχα γράψει αυτό το κομμάτι, δεν θα έλεγα καλημέρα ούτε στη σκιά μου. Αυτό το κομμάτι που ακούμε τώρα. Λοιπόν, Σωτήρη Δασκαλάκη παρουσιάζουμε επίσημα. Είναι κοντά μας για ένα ακόμη πρωινό Παρασκευής. Σωτήρη, θες πέρασε ο ψηλός, ο Δημήτρης. Το παιδί κάτι σε ήθελε και δεν το. Ναι, εντάξει. Αυτό να το ξέρω. Δεν είχε τίποτα. Θα το ξεχάσω. Όχι, δεν είχε τίποτα. Πάντα δεν φέρνει κάτι. Του έφερε, λέει, του έφερε. Έφερε. Το έχει φέρει τον άνθρωπο. Ναι, εντάξει. Τα ίδια του θα βρίσκουν. Μια χαρά. Είναι ο Ηρακλειδέας που αγαπάει, λατρεύει Σωτήρη. Αν του πει να ξεκόψει με σένα ή με τον Δημήτρη, θα πει με το μεσένα να ξεκόψει. Στο λέω, στο υπογράφω εγώ, τι θα θέμα. Μαρίτσα, μαρίτσα. Λοιπόν, δίνουμε. Πες τη μίκα, τι δίνουμε, μην κλαις. Πες τη μίκα. Δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το opening party του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει απόψε, ξεκινάει σήμερα. Για 10 μέρες μία άλλη πόλη στείνεται μέσα στο κέντρο της πόλης. Θα ακούτε εδώ και 2-3 μέρες το σποτάκι στο Λίμπερο. Ο Λίμπερο είναι και πάλι χορηγικό ραδιόφωνο στην προσπάθεια που κάνει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για να ανοίξει περισσότερο το μυαλό και τα όρια της πόλης, να στείλει την πόλη στον κόσμο και να φέρει τον κόσμο στην πόλη και όχι την εσωστρέφεια και την κλειστοφοβία. 10 διπλές προσκλήσεις για το opening party που ξεκινάει στις 11 η ώρα απόψε στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, δίπλα στο Kitchen Bar. Καλημερίζουμε τους δάπηδες, ειδικά τον μικρό που είναι και αδυναμία μου. Ωραίο φαγητό. Ξεκινάει στις 11 και σουρντίζει. Πέρσι νομίζω τελείωσε 4 και φύγανε οι τελευταίοι. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από opening party του φεστιβάλ. Αν είμαι και φάτος, θα σας πω κάποια σήμερα. Κάποια από τις 2, 3, 4 πολύ ωραίες που έχω. Βερόπλος. Πραγματικά αξίζει. Είναι χωρίς πρόσκληση δεν μπαίνεις. Mm. Δεν είναι κάτι που είναι με είσοδο, ότι πληρώνεις με είσοδο. Απλά δεν μπαίνεις αν δεν έχεις πρόσκληση. Εμείς δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις. Με άφθονη μπύρα Fisher. Με άφθονη μπύρα Fisher. Με ωραίες μουσικές. Καλημερίζω τον Κώστα που θα είναι ένας από τους 2 DJs απόψε στην βραδιά. Και τον γνώρισε σε μια προβολή τη κοινογραφική λέσχη. Δίνουμε για αύριο Σάββατο, προσέξτε, για αύριο Σάββατο, 2 διπλές προσκλήσεις για το live του Κωνσταντίνου Βίτα, του Θεούλη των Θεών Στέρεο Νόβα, της μπάντα που. Βίρονα, τι σχόλιο έκανε για Στέρεο Νόβα, κάνει. Όλα καλά. Στέρεο Νόβα. Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε. 30. Oh. Είσαι 30. Άρα δεν πρόλαβε Στέρεο Νόβα, Στέρεο Νόβα. Εντάξει, γνωρίζω. Εντάξει, αλλά ξέρω, ναι, δεν έχω προ Θεού. Ναι. Είναι, όταν κάτι είναι όμορφο, πιάνει 15 γενιές. Φαντάζεσαι, πιάνει κουβέντα τώρα μέχρι τις 12. Αλλά τα ξέρει το μηνύμα, πάει. Τελείωσε έτσι. Κουβή. Η μπάντα που άλλαξε τις ζωές. Μπράβο, ρε Άρχοντα. Τώρα μπαίνει ο Σωτήρης. Αν και εγώ μπορώ να τα κάνω. Και εγώ, αλλά α μπει ο Σωτήρης. Και εγώ τα ξέρω, τα κάνω. Α μπει ο Σωτήρης. Είσαι πραγματικό λόρδο. Τώρα λέμε, κλείνουμε το τι δίνουμε και ο Σωτήρης μας βάζει τα μηνύματα. Βίρονα, από καρδιά μεγάλο ευχαριστώ. Τι πήρε, τι πήρε. Πίνεις ό,τι θες να φας, μέχρι 1,5 ευρώ πες μου, θα σου το πάρω εγώ. Παλικάρι μου, να είσαι καλά, τι μπαρλίκια είναι αυτά. Λοιπόν. Μην ξεχαστείς, πλήρωσε τον καφέ σου, έτσι. Δεν θέλω λεφτά. Πλήρωσε εσύ. Ναι, μην σου πει τη Δευτέρα χρωστάς τις Παρασκευές, κατάλαβες. Ό,τι να είναι μου λέει αυτό. Με βλέπει χθες γυαλισμένο, μου λέει 3 ευρώ. Όχι, δεν είναι ψέματα. Απλά καμιά φορά μπορεί να ξεχαστεί. Ωραία, μηνυματά. Είσαι γατόνι. Ωραία, μηνυματά. Σωτήρης πρόλαβε, μπήκε, σκόθηκε, βγήκε, το έβαλε, γύρει καλά, παίζει το χαλί, δεν υπάρχει. Αυτή η χολή ήταν κάτι άλλο. Γι' αυτό και εγώ με το που πληρωθώ του έχω έτοιμο κάτι που βρήκα σε σμόλ. Θα γίνει λάρτζ. Πιστεύω ότι. Μέχρι να γίνει αυτό, θα πάμε και θα πει: φίλε, μόνο σε έξτρα μου έμεινε. Αυτά που λέμε, πάντα θα μα διώξουμε τις κλωτσιές την ώρα της εκπομπής. Ούτε κάνουμε με το σανσέρ, έτσι. Κουτρουβαλώντας από τον έκτο. Εγώ φταίω, ρε φίλε. Λοιπόν, 2 διπλές για Κωνσταντίνο Β' στο Fix Factory of Sound αύριο Σάββατο και με τιμή μας σε καμάρι μας 2 διπλές προσκλήσεις για την κορυφαία μπάντα του Sex Rock στον πλανήτη. Το εννοώ. Το εννοώ. Όποιος διαφωνεί μπορεί να στείλει μήνυμα ή να βγει τηλεφωνικά για την κορυφαία μπάντα του Sex Rock στον πλανήτη. Η μπάντα που άνοιξε το δρόμο για τους Αμερικανούς Steel Panther. Το εννοώ. Χωρίς όποιος θέλει να με πει ελληνόπληκτο, ελληνολάγνο, ό,τι θέλει. Είμαι Φόλα Ελλάδα, Καφρίλιον. 2 διπλές προσκλήσεις Σάββατο βράδυ στο Club 8Ball. Θα γίνει ρημαδιό με τους Καφρίλιον. Και όποιος θέλει μπαίνει και βάζει δίπλα-δίπλα φωτογραφίες Καφρίλιον και Steel Panther, βάζει ήχο και ακούει στίχους Καφρίλιον και Steel Panther, και αν μας μου πει ότι διαφωνώ. Δυστυχώς είναι η μπάντα από την οποία δεν μπορούμε να παίξουμε κανένα κομμάτι. Mm.
ίσως θα μπορούσε να παίξει ο Ζαγόρας. Ή εκτός να πάρει τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Να έπαιζε κάτι μετά τις 12. Ναι. Έτσι. Οπότε για όλα αυτά πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις φεστιβάλ για τις 10 διπλές προσκλήσεις για να περάσεις όμορφα απόψε στο opening party στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, στον Πάνο Όροφο, ή ΚΒ για τον Κωνσταντίνο Β, ή Καφρίλιον για το live το Καφρίλιον. Τα στέλνεις όλα αυτά στο 54526. 54526. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από λατρεμένο Θουβού, οπαδό του ΠΑΟΚ, που στέλνει το εξής μήνυμα. Έχουμε μέχρι στιγμής δύο μηνύματα. Μέχρι στιγμής, έτσι, δύο μηνυματάκια. Του Θουβού είναι το πρώτο. Μελίσσας. Βασιλαντονόπουλος. Αντέτζο. Απών. Βάντερσον. Απών. Μπερτόλιο. Και Μπαράλες. Χαιρετίσματα στους 6 βασικούς της Λαμίας που δεν έπαιξαν χθες και για ακόμα μία φορά ξεφτυλίστηκε η Ρεάλ Δραπετσόνας. Πάλι άτυχη ήταν η Μπαρσελόνα του Μικρολίμανου. Μου αχαχαχαχαχα. Αχ βρε κακομύριδες. Άντε καλημέρα, λέει ο Θουβού. Ο βασικός γκολκίπερ της Λαμίας έλα, δεν είναι ο Νίκος ο Μελίσσας. Είναι αυτός που έπαιξε, εκτός αν δεν βλέπεις Λαμία. Ο Νίκος ο Μελίσσας, το παλικάρι, έπαιξε κάποια τελευταία μάτς που έλειπε ο Μπόγιαν Σαράνο. Ο οποίος πιάνει και τον πενάλ. Πανεύκολο. Και αν ήμουν η Chelsea, θα έδινα τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σήμερα το πρωί, αφού έδωσα 80 για τον Κέπα, θα έδινα για τον Μπόγιαν Σαράνο, τον 30χρονο Σέρβο. Που πέρασε ήσυχο απόγευμα. Προφανώς και δεν βλέπεις Λαμία, που έκανε τρελές αποκρούσεις και αποκρούει και τον πενάλ Ουρακοτάκο. Το οποίο δίνει στον Ολυμπιακό, δίνει μπενάλτ Ουρακοτάκο από τα βάθη του Αμαζονίου. Απλά δεν έχω δει σε ποια θέση είναι ο σωσίας του Παύλου του Παυλίδη. Δεν πάω να το δικαιολογήσω. Δεν έχω δει σε ποια θέση είναι. Τι ποια θέση? Είναι από πίσω καθαρά. Σωτήρι είναι καθαρά. Για το έχω δει, αλλά δεν. Το κάνει μπαμ, φαίνεται. Είναι Ουρακοτάκος. Το πέναλτι που δίνει στον Ολυμπιακό είναι Ουρακοτάκος από τα βάθη του Αμαζονίου. Και χίλια κράξιμο στον Πεκταρά, χιλιοκράζω τον Ποντένσε, Πεκτούρα, τεράστια, μεγάλο σακουλιάρης, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τέτοιο σακουλιάρης δεν υπάρχει, για την αισχρή βουτιά που κάνει, αλλά η ντροπή είναι του Κομίνη, που δεν δείχνει κίτρινη κάρτα. Γιατί καμία είναι κίτρινη για θέατρο. Ο Ολυμπιακός ζητάει ένα χέρι, μου είπανε ένας Αριανός και δύο Ολυμπιακοί ότι άνετα δίνεται πέναλτι στον Βασίλη τον Πλιάτσικα, θέλω να το δω. Δεν το είδα, εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση. Δεν το έχω δει. Δεν πιστεύω κανέναν. Του Ποτένσε η φάση σε μπερδεύει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, Μάριε. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Σε μπερδεύει. Δεν ξέρω ακριβώς να δω. Γιατί πάει λίγο αλτούμπαλα ο άλλος πάνω του. Ναι, πηγαίνει, όντως. Γι' αυτό θέλω να δω ποια είναι η θέση του. Ποιανού θέση του. Του διαιτητή. Του Κομίνη. Του Κομίνη, ναι. Του Ζωσιά του Παυλίδη. Σε σχέση με το. Εντάξει. Ναι, αλλά το πέραν την Ουρακοτάκος. Α, βέβαια. Δεν μπορεί ο θρύλος. Και είναι κίτρινη στο Ποτένσε για θέατρο. Να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Τώρα. Ο Βασιλαντονόπουλος, γιατί το μάτς το είδα λίγο στραβά και με φασαρία, μπήκε αλλαγή και από τους άλλους που λες κάποιος μπήκε αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος, αλλά έχεις δίκιο, βαθιά υπόκληση στην τεράστια Λαμία. Φουβού το ψωμί είναι αλλού. Ο Μαρτίνς χαρακτήρισε τη Λαμία τσίρκο που έπαιξε με 18 άτομα πίσω και είχε 28 τελικές, η Λαμία 1, 18 στην εστία, η Λαμία 1 και κόρνερ. 11-0. Έχει λερωμένη τη φωλιά του. Και είπε ο Μαρτίνς ότι εμείς είχαμε το νου μας στο ποδόσφαιρο, ενώ η Λαμία ήρθε για να μας γά. Καλημέρα, καλή άνοιξη. Για το χρυσό μπούρμπουλο που έκανε. Εγώ λέω ότι δεν μ' ακούς. Για τους βασικούς της Λαμίας λέγαμε που ήρθε με τα δεύτερα. Εντάξει, δεν είναι πια δεύτερα. Σχεδόν. Δύο παίκτες. Αυτό το expected το διάβασα. Όχι. Το διάβασα, αλλά δεν ισχύει. 4-5 παίκτες σίγουρα. Και απλά ο Βασιλαντονόπουλος και ένας ακόμη μπήκανε αλλαγή. Και μιλάμε απλά, για τη Λαμία. Την Μπαρσελόνα τη Θεότητος, έτσι. Η Λαμία που άρεσε ζωρίστηκε για την κερδίση και οι Αριανοί θα δέρναμε τους παίκτες μας επειδή ζωριστήκαμε πρώτα για να τους κερδίσουμε. Ενώ όλοι οι άλλοι χάσανε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή σκέφτησε να. Άμα έπαιζα τώρα με τη Λαμία. Ναι. Το κλίμα είναι ίδιο στον Άρη. Oh. Όχι με τώρα, ναι. Με τότε. Ναι. Δηλαδή αμφισβήτηση και τα λοιπά. Πιστεύεις θα έχει τόση αντίδραση? Δεν θα λέγανε όλοι ρε παιδιά, εντάξει, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό, ναι. Έχει κερδίσει τον Ατρόμητο. Εντάξει, είναι καλή ομάδα. Παρεπιπτόντως ο Ολυμπιακός εκτός από το διπλό ημίχρονο τελικό με την ΑΕΚ. Έτσι, σε τρία μάτσε, παιδί μου, που έκυγε η μπάλα. ΠΑΟΚ και δύο με τη Λαμία, δεν κέρδισε. Κοκοκό ήταν δηλαδή.
Καλά, ΠΑΟΚ και Λαμία, δύο παιχνίδια δεν κέρδισε. Τι έκαιγε με τη Λαμία, ρε φίλε, με τον Τσιμίγκα και το Φουφουτίνιο είχε πάει εκεί πέρα. Διπλά παιχνίδια με τη Λαμία, αυτό σου λέω. Ναι, έβαλε τα τρίτα στο παιχνίδι το πρώτο, αυτό πλήρωσε. Την πρόκριση, το τονίζουμε, την δίνει ο Νίκος ο Τσούκαλος, έτσι. Το παλικάρι, ο παικταράς. Βάλε τα γκολ στο πρώτο με μάτς. Τα δύο γκολ που βάζει και παρολίγο να κάνει και χάτρικ. Περίμενε λίγο. Εγκληματίο Ολυμπιακός και χάνει την πρόκριση. Τι, του υποτιμά. Ναι, Σωτήρη, βάλε ας το κύμα από κάτω. Του υποτιμά πάρα πολύ. Στο πρώτο παιχνίδι βάζει πρόσεξε, τον τρίτο τερματοφύλακα. Τον Κουρτεσιώτη. Του υποτιμά πάρα πολύ. Ναι. Και σου λέει εντάξει, ρε φίλε, ό,τι και να γίνει. Λέει, θα αγγίξω το θάμα στον επαναληπτικό. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός. Δεν μπόρεσε. Η Λαμία στα ημιτελικά. Ωραία, παιδιά, για να πούμε τι δίνουμε. Για καμιά ώρα ο Γιωργάκης ανέβαζε ένα κείμενο πάλι για τον Άρη, δεν ασχολείται ποτέ. Ναι, το ξέρει αυτό. Ναι. Ξέρεις τι έκανε. Καταρχήν κανένα παοξή δεν ασχολείται με τον Άρη. Τελειώνει το μάτς Ολυμπιακός Λαμία. Προκρίνεται η Λαμία. Δεν κάνει καζούρα ο παοξή στον Ολυμπιακό. Αλλά γράφει. Εύχομαι. Στον τελικό να παίξει πάω Καστέρας Τρίπολης και να το σηκώσω και να μείνει ο Ρούλης έξω. Δεν ξέρει και τον κανονισμό φυσικά. Που λέει, δεν ξέρει και τον κανονισμό φυσικά. Γιατί πρέπει να το κατακτήσει η Λαμία ή η Τρίπολη. Πρέπει να πάρει, ναι. Ναι. Γι' αυτό είμαστε φόλα Αστήρ Τρυπόλεως ή Λαμία. Εγώ προσωπικά. Βρήκατε δικαιολογία. Για να το κωδικοποιήσω, θέλω να δω τελικό με άρωμα παλιά. Παλιά Ελλάδα. Πελοπόννησο κόντρα σε Ρούμελι. Εγώ θέλω τρίτο στη σειρά από αυτού. Ναι, περίμενε στο τυρί. Η ερώτησή μου θα ήταν αυτή. Συμβιβάζομαι. Εκείνο ήταν προημιτελικό που η Λαμία περνάει την ΑΕΚ. Μπράβο, στου 32. Συμβιβάζομαι με ένα ΑΕΚ. Πάω, συμβιβάζομαι. 1-0. Στο ξερό τότε, χώμα η Λαμία. Ξερό, τσιμέντο κάτω. Ναι, ρε, εσύ, ξεχνάω το σκόρ. Η Λαμία πάω κανένα 9. Σκέφτεσαι, και εδώ 2-0. Να παίξει. 6. ΑΕΚ Λαμία. 15 του βάλαμε. Πάω Καστέρα Τρίπολη και να αποκλειστούν και να παίξει Λαμία Αστέρα Τρίπολη στο τελικό. Ωραία, αυτό θέλω. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Σήμερα η κλήρωση είναι ΑΕΚ Λαμία και Αστέρα Τρίπολη πάω. Έτσι νομίζω. Δεν είναι σήμερα η κλήρωση πρώτων. Θα οριστεί σήμερα το πρώτο. Εντάξει. Θα βγω τέταρτο τότε. Γέστε τι έγινε, ρε φίλε. Ωραία. Να πούμε τι δίνουμε λοιπόν. Έρχονται και πάρα πολλά μηνυματάκια. Γιατί πέρασε ο διαγωνισμός, πέρασε ο Ντούκου στο πρώτο μέρος. Λοιπόν, δίνουμε. Έχουμε τρεις διαγωνισμούς. Δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το opening party του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Απόψε είναι για να περάσετε όμορφα. Πηγαίνει σε ό,τι ώρα θες μετά τις 11. 11 με 4-5 τα ξημερώματα στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Δίνουμε για αύριο Σάββατο 2 διπλές για Κωνσταντίνο Β. Στο Fix Factory of Sound και με ένα set απλωμένο εφόλης της ύλης από Stereo Nova μέχρι και σήμερα που μιλάμε και δύο διπλές για τους θεούς Καφρίλιον στο Club 8Ball στα Λαδάδικα. Διαβάζω το μήνυμα του Νίκου που λέει καλημέρα guys, βάλαμε για Καφρίλιον να γουστάρουμε λίγο το αγαπημένο μου ελληνικό group από τα 15 μου και ας έφτασα, εκεί πέρα κόβεται, περιμένω με αγωνία τη συνέχεια. Να ευχαριστήσω αυτούς που στείλανε χθες στο Facebook του Λίμπερο. Απίστευτα υβριστικά μηνύματα στο πρόσωπό μου. Είπε ο Χρήστος αυτό, να τα σβήσουμε. Τα αφήνω όλα για να καταδεικνύουν το επίπεδο κάποιων ανθρώπων. Κάποιους, για κάποιους γνωρίζουμε ότι είναι και πατεράδες. Δεν το σχολιάζω. Τώρα, το αν είμαι 70 ή 60 δεν είμαι σίγουρος. Αλλά όντως, ότι έχω μυαλό 10χρονου, αυτό με τιμά. Μπράβο. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα είμαι μαζί σου. Το ότι αν είμαι 70 ή 60, δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί και να είμαι και 80, ίσως. Αλλά ότι είμαι 10χρονος και δυστυχώς εσείς γεράσατε και είστε, είμαι σίγουρος ότι είστε σκυλάδες, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έτσι. Νίκο, στείλε τη συνέχεια αν μπορείς. Με συγκινεί αυτό. Το αγαπημένο μου ελληνικό group για τους Καφρίλιον από τα 15 μου και ας έφτασα. Περιμένω τη συνέχεια. Τεράστια μπάντα με άπειρους ύμνους. Λίγο όλοι πολύ, λίγο πολύ. Όλοι λίγο πολύ έχετε ακούσει το «Γεια σας, είμαι ο μιας της γειτονιάς σας». Δυστυχώς από Καφρίλιον δεν μπορεί να παιχτεί, νομίζω ένα-δυο κομμάτια παίζονται. Και δεν θυμάμαι κιόλας τους τίτλους τώρα. Έχω τις δύο κασετούλες εκείνες εκεί, τις πρώτες. Δεν ξέρω κι αν βγάλαν κάτι άλλο μετά τα παιδιά. Το βράδυ πήρα τον Περικλή για να μιλήσουμε λιγάκι. Μάλλον ήταν στο προβάδικο, στο στούντιο, η Καφρίλιον. Τον κάλεσα γύρω στις 12:05. Αν ακούει ο Περικλής, ας καλέσει τώρα από τους Καφρίλιον. Τον κάλεσα. Και άλλος ύμνος, το Ποποπέδι. Έτσι. Μαγικό. Που αναφέρεται στον Παναγιώτη Γιαννάκη και επί 3,5 λεπτά
ο τραγουδιστής τραγουδάει με τη φωνή του Νίκου Γκάλη. Το είπαμε και ψε, είναι αδιανόητο αυτό. Να μιλήσεις επί 3,5 λεπτά, να κάνω εγώ το Σωτήρι το Δασκαλάκι στο Μιλητό, ίσως να μπορώ. Δεν μπορώ. Λέω, ίσως να μπορώ να το δουλέψω. Να τραγουδήσω όμως 3,5 λεπτά με τη φωνή του Σωτήρι, είναι αδιανόητο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άντε να τραγουδήσω μισό λεπτό. 3,5 λεπτά με τη φωνή του Νίκου Γκάλη να τραγουδάς ένα κομμάτι τεράστιο, γεμάτο τεράστιες αλήθειες και με απίστευτα κιθαριστικά ριφ. Θυμάσαι καμιά αλήθεια από το κομμάτι? Ο Έρθις όλο τούβλα. Με έδιωξες από τον Άρη, τον Παναθηναϊκό. Ήσουν στην καριέρα μου τροχοπέδι. Και όποτε θες για πλάκα, σε παίζω ένα μονό. Ναι, παιδιά, το κομμάτι είναι τεράστιο. Δεν ξέρω αν το έχουν ακούσει ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Νίκος Γκάλης. Εγώ ειλικρινά θεωρώ κενό στην καριέρα μου το ότι δεν το έχω πάει εγώ στον Νίκο τον Γκάλη. Και μένουμε και κοντά. Καφρίλιον. Δεν, με τα πόδια είμαι το σπίτι μου με τον Γκάλη πρέπει να είναι 10 λεπτά, 12. Εμένα να δεις. Του Παναγιώτη είναι περίπου 3 λεπτά. Σε λίγο θα πούμε που μένουμε. Θα έρθουν από κάτω. Να αν δεν κάνω λάθος, ο Παναγιώτης από εκεί που μένει, που του δώσαν οι γονείς του σπίτι και περιουσία και αυτά και αυτοκίνητα και όλα τζάμπα για να κοπροσκυλιάζει με τον Πάο, το σπίτι του είναι από του Παναγιώτη, του Γκάλη, 3 λεπτά. Έτσι, ισοπεδώνει ο άλλος. Αν δεν μπορώ να το πάω εγώ, ναι, θα δώσω την κασετούλα στον Παπαδόπουλο. Ωραία. Για να την πάει στον Νίκο τον Γκάλη. Ωραία. Έτσι. Γεια σου, Νίκο. Θα μου πεις γιατί όχι στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ναι, ναι, και στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ναι, στο Δράκο. Είναι τεράστιο live αύριο. Δεν χάνεται αυτό αύριο. Το live Καφρίλιον δεν χάνεται. Το διοργανώνει φυσικά ο Ηλίας ο Αραβίδης, το καλημερίζουμε. Με τον Μπάρδι Όροφων στην Καλαμαριά κτλ. Ο Ηλίας, ναι, σε φόρμα. Ο 164 και ο 551 εκεί πέρα, δες τα μηνύματα. Ναι, συμφωνούν και οι δύο σε κάτι που ανέφερες για τη Λαμία, έτσι. Ότι δεν πέσαν ούτε μία φορά. Και οι δύο. Πρέπει να το διαβάσω, ναι. Να, 164. Αυτό, ναι. Καλημέρα. Πού είναι, ρε. Ορίστε. Λοιπόν, δηλαδή θα τα διαβάσουμε και μετά, ναι, κάνουμε το σχόλιο. Ναι. Θουβού το διαβάσαμε. Τελικά, λέει ο 685, η συμφωνία Πρεσπών πέρα από τον double του ΠΑΟΚ και το χ του Άρη στην Τούμπα έλεγε και για αποκλεισμό του ΟΣΦ από τα δεύτερα της Λαμίας. Τελικά θα λείψει ο Μαρτίνς από την Σαρακοστή, λέει ο 685. Ο 169 λέει ο εξαιρετικός Παπαδόπουλας είναι ένας περήφανος αητός που δεν μπορεί να χειροκροτηθεί σε μια κοινωνία φιδιών. Ωρε φίλε, το κάνω μπλουζάκι αυτό. Τι έχεις γράψει, ρε φίλε? Ωρε φίλε. Όταν πληρωθώ, ναι, θα πάω στον συμμαθητή και φίλο μου, τον Πέτρο τον Καλπακίδη, στη Μητροπόλεο, στα Κοσμήματα, γωνία με Παύλου Μελά. Καλημέρα, Πέτρο και Αλέξανδρε, και στον άλλο τον αδερφό ξεχνάω τώρα. Πέτρος. Και θα το κάνω μενταγιόν για να το κρεμάσει στο δασίτριχο στήθος του ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Τι λες, ταξίδιζα, λες. Το διαβάζω μία ακόμη φορά. Μαριλής, μπορείς λίγο να φύγεις? Γιατί, τι? Με αποσυντονίζει σήμερα ειλικρινά. Α, σε φτιάχνει, ε. Είναι κλεισταγμένη. Μου θυμίζει την Ελβετίδα που, yeah, δυστυχώς δεν πήγα μαζί της. Τι να πας, ρε κακομύρη, τι να πας. Στο Άμστερνταμ. Πού είναι το Άμστερνταμ? Στο Άμστερνταμ. Τι να πας, ρε χαμένε. Δεν κάνω πλάκα, μου τη θυμίζεις πολύ. Ναι. Απλά ήταν πιο μεγάλη από σένα περίπου 13-15 χρόνια. Τέτοια έλεγε την άλλη φορά. Ναι. Ήπια ένα μπάφο εκεί, την έβλεπε Ελβετίδα τον άλλον. Α, ρε κακομύρη. Το διαβάζω μία ακόμη φορά. Ο εξαιρετικός Παπαδόπουλας είναι ένας περήφανος αητός που δεν μπορεί να χειροκροτηθεί σε μια κοινωνία φιδιών. Ωραία, Θεός. Σωτήρη, θες νέα ζωή? Ναι. Λοιπόν, Σωτήρη, με την ησυχία σου, Στέρεο Νόβα, νέα ζωή. Με την ησυχία σου, Στέρεο Νόβα, νέα ζωή. Take your time. Κλείς το καλό, τι θες κάνει. Την ευχαριστώ πάρα πολύ την 169. Α, είναι, α, την ξέρει. Είναι γυναίκα. Φαντάζομαι γυναίκα. Θα, α, φίλε, α, δείξω, είναι, παιδιά, ζητάμε συγγνώμη γιατί εμείς λέμε ο. Ναι. Το πάμε λίγο μαθηματικά, έτσι. Ο, ή το. Γιατί έχει συμβεί αυτό. Έστειλε μήνυμα, λέει, δεν είμαι ο, είμαι η. Ζητάμε συγγνώμη αν είναι η 169. Μπα. Ο 164, προφανώς το μήνυμα ήρθε. Α, περίμενε το κομμάτι να ακούσουμε λίγο. Την εισαγωγή θα πάμε. Μόνο αυτό κάνει, Ζασλαμά. Είδε Ζασλαμά. Η Ελβετίδα που είπε ότι είναι σε σένα, σε σένα είπε ότι είναι Ελβετίδα, σε μένα είπε ότι είναι από την Μακεδονία. Έτσι, 164, είσαι αλυταράς. Αλλά εγώ είχα κοκό. Είσαι αλυταράς. Ρωτάει ο 164.
δεν είχε πώς η Ελβετίδα. Λοιπόν, Νίκο, τώρα ήρθε ολόκληρο. Τους γουστάρω, λέει, και ας έφτασα τα 30 και με δύο παιδιά. Να σου ζήσουνε. 30 και με δύο παιδιά, ρε φίλε. Εδώ εμείς φτάσαμε 40 με 4. Και εγώ είμαι 29 και εγώ δεν έχω. Και ο δικός μου τη χάλασε ο Αλέξης 42 με 12. Έχει 12. 12 έχει. Ακόμα τους ακούω και γουστάρω για τους καφρίλες. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν όσο και αν μεγαλώνουμε. Κοίταξε, φίλε, εγώ όταν σταματήσω, όταν πάψω να γουστάρω μπάντες όπως οι Καφρίλιον, στο λέω, θα δώσω τέλος στη ζωή μου. Σημαίνει ότι δεν έχω λόγο να ζω. Αυτό χειρο. Έτσι. Ακούω το σποτάκι, πρέπει να το έχουμε παίξει και εδώ πέρα μερικές φορές. Από τον θείο Βάνια του Τσέχοφ με τον Γιώργο τον Κιμούλη. Κιμούλης, ναι. Που ακούγεται να μιλάει ο θείος Βάνιας, δηλαδή ο Γιώργος Κιμούλης, και να λέει. Τσέχοφ έχει γράψει θείο Βάνια. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ντροπιαστικό για τον άνθρωπο που έχει παρατήσει τη ζωή του. Δεν είναι ντροπιαστικό. Είναι αηδιαστικό. Ο άνθρωπος να παρετείται από τη ζωή. Ζωή, ναι. Έτσι. Ναι. Το είπε ο Τσέχοφ, ναι, πριν καμιά. Αυτά τα έλεγα και εγώ παλιά. Τα λέγεις και εσύ. Ναι, αλλά δεν έγινε ο θείος Πάνος. Πώς δεν έγινες. Ίδιοι είστε. Λοιπόν, 164. Και κοιτάει προς τα κάτω, έτσι, υποτιμητικά. Εδώ για σένα, για σένα, για το σπουδό, για σένα, για χθες. Ο 164. Για μένα, για χθες, γιατί. Ναι, θα σε γεμνήσω. Για τα σουζουκάκια. Ναι. Ήταν εκπληκτικά. Το είπαμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν βλέπω να σκίζεστε όπως εχθές για το πέναλτι σχολή ως ποντένσε. Προφανώς ήρθε, ενώ ήδη το είχα σχολιάσει. Καλά, τώρα πρόσεξε λίγο. Τώρα τι θες να πούμε στη διαδικασία. Ότι και πριν, όπως λέγατε εσείς, δεν μας έδωσε όμως στο 26. Να πούμε και πριν δεν τους έδωσε τον Πιλιάτσικα. Και φίλε, να σου πω κάτι. Στα παπάκια μου ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, δεν με νοιάζει. Δεν πουλάω στον Ολυμπιακό. Μόνο όταν παίζει με μένα με νοιάζει. Ναι. Αλλά το είπα! Ρε μανία! Του ποντένισε! Με το ζόρι να μας κάνουνε πάω! Και τα κοκόρια του ρεπόρτερ πάω! Και τα κοκόρια του γεννάνε! Αποφεύγουν να παίξουν τον πάω ρεπόρτερ! 100 ρεπόρτερ έχεις να λένε αυτά που θες! Και θες οι δύο! Αποφεύγουν να παίξουν τον πάω! Γεννάνε τα κοκόρια του! Οι δύο που δεν τα λένε να τα πούν κι αυτοί! Σωτήρη! Άστο, αν μπορείς ψάξε! Με τι μπήκε ο Ζαγόρας, το βράδυ της Τετάρτης, με τι μπήκε. Με κοκόρια που γεννάνε για τον ΠΑΟΚ. Βρες το, έχει κοκόρια που γεννάνε. Ακούγεται. Κοκόρια Ολυμπιακού έχω φέρει εδώ. Να, ορίστε. Ορίστε. Ωραία. Είναι αυτά, ρε. Ωραίο, αλλά θέλει αυτό το βιντεάκι. Κατράβα. Τράβα. Τα κοκόρια του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Περίμενε. Κανόνιζε να τα κάνει χάλια αυτό. Αυτό δεν ενδιαφέρει. Ορίστε, κύριε. Αν και δεν κολλάει. Δεν κολλάει, βέβαια. Τα κοκόρια του Ολυμπιακού γεννάνε. Ορίστε, κύριε. Πάω. Τι είναι αυτό. Τα κοκόρια του Ολυμπιακού που γεννά, δεν θέλω να παίξουμε τον πάγο και τελικά. Τι άλλο να γίνει, ρε φίλε, Τι άλλο έχεις. Δες εδώ μια εξάδα. Του βάλει σε ολόκληρη καρτέλα αυγά. Ρε, μέχρι την Οχορούδα πήγα για τον Ολυμπιακό μας. Ορίστε, κύριε. Τσιγάρι, τα αυγά δικά σου. Ορίστε, κύριε. Είναι σαν τρίτη ώρα περνάς. Ας τον Άρη, έλα από δώρα, αγόρι μου. 4 ώρες θα κάνουμε τρόικα, ρε φίλε. Είναι αυτός, ρε φίλε. Εγώ τι είμαι, ρε φίλε. Τα κοκόρια του Ολυμπιακού γεννάνε. Παιδιά, εγώ λέω του ΠΑΟΚ γεννάνε. Ορίστε, κάτσε λίγο να κάνουμε. Έτσι δεν κάνετε, Ρε εσύ, πες μου να σε φέρω να πούνε να πετάξουμε τα φρούτια να κάνεις. Χτύπη το αυγό. Έλα, πάμε σε διάβολο. Ας ανοίξω εγώ. Δεν πάμε σε διάλειμμα, όχι, δεν πάμε σε διάλειμμα. Ακόμη λίγο, ένα-δυο μηνυματάκια, γιατί έχει πάρα πολλά. Λίγο τους βρωμιές του σουφουμπού. Μπράβο ρε παπ. Ανέβασε το σε λίγο, Χρυσάφε, έτσι. Ωραία, υπέροχη στιγμή, βαθιά υπόκληση σε Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Λοιπόν, δικαιώνει τον 169. Πάμε στον 678, διαβάσαμε. Ο 429 είναι ο Αντώνης, ο οποίος... Αντώνη Κασάνδρο εσύ είσαι. Μη είσαι αδικό, λέει Αντώνης Σκέτο. Καλημέρα. Το πλάνο ήταν απλό. Άνω κάτω τελεία. Τα παιδιά δεν θέλαν να ξαναπαίξουν με τον ΠΑΟΚ και κάναν ό,τι μπορούσαν για να το καταφέρουν. Και το πετύχανε. Καλημέρα, Αντώνη, να είσαι καλά. Ο 164 λέει, η Λαμία ούτε μία φορά δεν έπεσε κάτω. Ούτε μία. Κλόουν. Δηλαδή, δικαιολογείς το ότι χαρακτήρισε ο Λουτσέσκου τον Πανιόνιο τσίρκο. Που το μόνο που ήθελε ήταν να έρθει να μας γα... Αυτοί οι δύο χαρακτηρισμοί
που είναι ο ορισμός της ασέβειας. Πήγανε στο ότι δύο παίκτες του Πανιωνίου πέσανε κάτω από μία φορά, ενώ η Λαμία δεν έπεσε μία φορά, ή για το αντιποδόσφαιρο. Και κονδυλοφόρη σου το γράψανε. Και κονδυλοφόρη σου. Ότι έπαιξε ο Πανιώνιος αντιποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει πλέον κονδυλοφόρη. Ενώ η Λαμία τι έπαιξε. Καταλαβαίνεις που υπάρχουν. Πληκτρολιολόγος. Ναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μια χαρά υπάρχουν. Break. Σωτήρη, δίσου. Τσίκι, 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 τσίκι. 11 παρά θα το πας. Παιδιά, το βιντεάκι ανέβηκε. Νομίζω φωτογραφία έβγαλε. Τι νόημα είχε μια φωτογραφία, δεν καταλαβαίνω άλλο. Θα το σχολιάσει, ρε φίλε. Το βιντεάκι ανέβηκε. Μπείτε και δείτε. Κωνσταντίνο. Παναγιώτη Π. Παναγιώτη Π. Με τα κοκόρια που γεννάνε. Έτσι. Απίθανο. Τα κοκόρια του Ολυμπιακού που γεννάνε. Του Ολυμπιακού. Όχι του ΠΑΟΚ. Γεννάνε του Ολυμπιακού φέτος τα κοκόρια. Που δεν παίζει με τον ΠΑΟΚ στο τελικά ή τελικό κυπέλλου. Κατάλαβες. Λοιπόν. Έλα. Σε 3 λεπτά από τώρα ανοίγουμε γραμμές. Όχι τώρα. Σε 3 λεπτά από τώρα. 2310-287-888. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε τις πρώτες συμμετοχές για μία από τις 10 διπλές προσκλήσεις για το opening party. Απόψε, Παρασκευή βράδυ, στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Άπειρες φορές έχω πάει μόνος σε πάρτι στο φεστιβάλ και έφυγα όχι μόνος. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τα κοκόρια του Ολυμπιακού που γεννά, δεν θέλω να παίξω τον πάγκο και τελικά. Τι άλλο να γίνει, ρε φίλε. Αυτό υπάρχει σε εικόνα στο Λίμπερο, παιδιά. Μπείτε και δείτε το βίντεο και σχολιάστε, έτσι. Λοιπόν, έχω πάει πολλές... Ξεκινήσεις 15 δευτερόλεπτα. Εσύ ζεις για τα μηνύματα και αυτό ζει για τέτοια, φίλε, να ξέρεις. Ναι. Και εγώ για τέτοια. Εγώ τέτοια θέλω. Και εγώ ζω για τέτοια. Βίντεο και φωτογραφίες. Και εγώ ζω για τέτοια. Εσύ πιο πολύ για τα μηνύματα. Εσύ το μηνύματα, δεν είναι μηνύματα. Τι σας έχει, αν μέσω δεν το έχεις. Μόνο που αρέσει από το Facebook είναι αυτά. Αυτά τίποτα άλλο. Αυτό τίποτα άλλο. Αυτό του αρέσει όμως. Συγγνώμη. Μετά δείξει του λίγο. Του αρέσει να ντύνεται. Να θέλει να βάλει ένα σκούφο, μια τέτοια. Τι κάλτσε. Μου δείχνει μια εβδομάδα και μου λέει βγάλει φωτογραφία τι κάλτσε. Δεν τι κάλτσε θα βγάζω φωτογραφίε. Έχει 7 φορέ, άντε να μην το κάνουμε. Ροζ κάλτσα, ροζ κάλτσα. Τι έχουν αυτέ. Τι είναι, ροζ κάλτσα με. Είναι χαρούμενε. Είναι happy shock. Από τα, δεν θα πει, για τα καρναβάλια τη. Λοιπόν, πολλέ φορέ έχω πάει στο πάρτι του φεστιβάλ μόνο και το ξέρουμε. Α περιμένει, α περιμένει, α περιμένει, τον είπαμε. Α περιμένει, το είπα 3 φορέ. Μετά από 3 λεπτά δεν πειράζει. Πήρε ο φίλο, α περιμένει. Πολλέ φορέ στο πάρτι έχω πάει μόνο. Και φέφυγα όχι μόνος. Έτσι πραγματικά αξίζει. Κοκό. Δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις απόψε για το opening party του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. 2 διπλές για Κωνσταντίνο Β αύριο Σάββατο στο Fix Factory και 2 διπλές για Κωνσταντίνο Α. Για Καφρίλιον αύριο βράδυ στο Club 8 Σαραδάδικα. Μην γράφετε live γιατί είναι 2 live. Για ποιο live θέλετε, αποστολή στο 54. 526. Αυτό το παλικάρι που έφευγε, στα είχε ήταν δεσμευμένο ή όχι. Oh. Φίλε, τώρα άστο. Αυτά τα λόγια κάποιου που έχει πάει. Σε ένα το έχω πει. Φίλε, τώρα. Άστο, άστο, άστο. Ξέρεις ότι και γνωστός δικηγόρος της πόλης Αριανός στα πάρτι παρουσιαζότανε ως παραγωγός και σκηνοθέτης. Με τον οποίο συνομιλεί ο Τσαλτίτσος. Κοέν! Συνομιλώ με πολλούς δικηγόρους Αριανούς. Ναι. Τώρα μην περιμένετε από στον αέρα. Και παοξίδες. Καλά, εντάξει. Και χθες με τι συνομίλησα. Με δικηγόρο γνωστό της πόλης Αριανό. Τον οποίο τον βλέπεις και λες, αυτός είναι ΠΑΟΚ. Πιο πολύ από τον ΠΑΟΚ. Είναι Άρης Φόλα άρρωστος. Φυσιογνωμικά. Το βλέπεις, αν το δεις, θα πεις και σου πω: αυτό στη ομάδα είναι. Μία απάντηση, μόνο μια ευκαιρία έχεις, παίρνεις 200 ευρώ με τριτά. Γιατί ο Γιανακόπουλος που είχαμε εδώ πέρα στο Λίμπερο, θα αν τον έβλεπες, θα λέγεις ότι είναι Άρης. Τι έχει γίνει, δεν ξέρεις με εμένα. Όχι, τι έγινε. Μπαίνω μέσα. Ναι. Ξεκινούσα να κομπήσω λίγο. Λέω: άμα είναι παιδιά, λέω: είστε με ξεκινάει και κομπήσω. Λέω: θα έρθει ο Γιανακόπουλος. Λέει: να του έξω. Κοιτάω. Λέω: φαίνεται κάνει λάθος. Λέω: εσύ, ο Γιανακόπουλος που κάνετε μαζί. Φαίνεται κάνει λάθος. Λέω: εσύ, αυτό είναι έξω. Λέει ο Γιανακόπουλος. Ασλαμά, εσύ είσαι, λέει. Εγώ εδώ είμαι. Λέω, εσύ κάτσε, λέω. Φίλε, δεν κατάλαβες. Λέω τον Γιανακόπουλο, τον Αριανό που κάνει κομπή. Εγώ λέει είμαι. Λέω, συγγνώμη, εσύ δεν είσαι ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος τον βλέπεις και λες ΠΑΟΚ. Δεν είπα ΠΑΟΚ. Και αυτός ο δικηγόρος το ίδιο. Μιλούσαμε το βράδυ μαζί. Είναι αυτός που είχε πάρει την υπόθεση, υπερασπίστηκε πριν καμιά 15 χρόνια με τους Ολυμπιακούς που ήταν στην ασφάλεια μαζεμένοι όλοι, καμιά 15-20 άτομα. Ποια υπόθεση. Και του υπερασπίστηκε αυτό σαν πελάτη, σαν δικηγόρο. Έτσι, ο άνθρωπο. Από κάτω γιατί το. Κανονικά. Γιατί είναι κομματάρα γι' αυτό.
Αθανάση, καλημέρα. Γαζάτο καλά. Παρασκευιάτικο. Κομματάρα είναι και το. τέτοιο το. Πες κανένα άλλο, μωρέ. Τώρα σκεφτώ. Βάλε μια κομματάρα να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη. Είναι ότι πρέπει για την ώρα. Ωραίο, βάλτε το, βάλτε το. Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη. Δεν την ξεχνάω. Λοιπόν. Λαμία θα πηγαίνω για απ' έξω. Θα περνάω. Γνωστός δικηγόρος. Πάλι μας το έπαιζε. Αριανός. Αριανός. Ένα από τα βράδια αυτά, κάποια ήμασταν και μαζί. Ναι. Έχει φύγει. Βάλε, Σωτήρη. Έχει φύγει με νεαρά φοιτήτρια. Καλά έκανε. Κούκλα. Άνω των 18. Αν τη δεις. Over 18. Μεγάλη, μεγάλη. 20-21. 21 εκεί. Και πήγανε. Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη. Το χαζό παιδί. Δεν την ξεχνάω. Το χαζό παιδί. Δεν το ξεχνάω. Σκέφτομαι, τρελαίνομαι και κλαίω. Την αγαπάω. Κομματάρα. Πώς την είπες, Μελισσοπούλου, πώς την είπες. Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη που με έχει αφήσει. Διακούει τώρα, κατάλαβε για τόσο. Κωνσταντίνο Βίδα. Η Ιωάννα με το Ιωάννα Ζηλωρέλη, good night. Να γυρίσει. Α, εντάξει. Πέντε διπλά μπουκάλια στο Βασίλη Καρά. Και πάω. Δώσε μια φορά. Πέντε μπουκάλια, ξέρει σημαίνει. Και πάω να τρελαθώ. Είδε ο Άρη. Ανανέωσε και δεν λυζίζει, ε! Άιντε, Αριανάρα! Κουέστα, φίλε! Το Κουέστα! Ο δανεικός από τον Ολυμπιακό Κουέστα! Από τα βρήκαμε. Α, τα βρήκαμε τώρα. Καλημερίζω που λένε Χουάν Ζουλιάν Κουέστα. Είχαμε πολύ ωραία συνομιλία εψέ το απόγευμα. Πόσο ακόμα να ξυλωθεί, Ρεϊβάρ! Η πώληση Κουέστα είναι δεδομένη. Είναι πολύ μπροστά ο Καρυπίδης. Έλα, όπως είσαι, έλα. Έλα, όπως είσαι. Η απάντηση έλα, που έλα μέσα. Χαμήλω το δεξιό. Έλα, κολλητή τη κουροπίλια. Έλα. Κάλα και στι δεν παρενεύει. Σιγά. Αν ακούει ο 007 ο Παοκτσής. Ανάρχες φωνές. Τον οποίο τον γνώρισα και δηλώνει με σένα ερωτευμένο άρρωστο. Φανταστικό παιδί. Γείτονά μου από τεπό. Λογικό. Φανταστικό παιδί. Αν ακούει 007, να δει σήμερα Μπούντου. Είναι η μόνη ευκαιρία του ΠΑΟΚ για blue να blue. Δώσει κατά κάποιο τρόπο μία απάντηση στην Μαρίνα Τζάλη του Ολυμπιακού. Κατά κάποιον τρόπο. Σαν να λέει όχι. Δεν πρέπει να πεις ότι με επικοινωνία ΠΑΕ. Όχι. Γιατί έχουμε άλλες δουλειές. Κοντά. Να ρίχνουμε δίχτυα επικοινωνίας και φίλες με την κουρουμπίλια που θα κράξει. Έτσι, μπράβο. Κολλητή σου, αυτή που διέλυσε τον Άρη. Αυτή που διέλυσε τον Άρη. Γελούσε, λέγει, με το παιδάκι γελούσε, με τον Πολ Μπόιλ. Μαρία, το χαμόγελο λέει ήταν ανθρώπινη στιγμή. Βέβαια. Για το παιδάκι, τον Πολ Μπόιλ. Και ο Βιερίνη επανηγυρίζει. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, επειδή σ' άκουγα χθε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αλλά δεν ήμουν σε θέση να καλέσω. Εκεί που είπε. Ότι απομονώθηκε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, φυσικά. Νόμιζα, το οποίο αποτύπωσε φυσικά. Μια στιγμιαία κατάσταση. Άκου λίγο, περίμενε να τελειώσω. Ναι. Νόμιζα ότι αναφερόσω στο πρωτοσέλιδο των Σπορ του Βορρά, όταν μετά το Άρης Αστέρας Τρίπολης καλή ώρα. Δεν ξέρω, που δεν κουροπίλια... ήμουν στα Σπορ. Περίμενε. Δεν ήμουν στα Σπορ, δεν ξέρω τι παρουσίασε. Ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο που απομονώθηκε και έλεγε ρίξτε του τα εθνική. Εγώ ξέρω τι παρουσιάζω εγώ. Δεν θα μιλήσω ούτε για τα Σπορ, ούτε για το Λαμπαουτάρι. Σου λέω για το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω τι έκανε και πώ. Μα έλεγε για προπαγάνδα. Εγώ ήμουν στα Σπορ, εγώ το παρουσίασα. Εγώ σου παρουσίασα. Περίμενε λίγο. Εγώ σου παρουσίασα χθε την κουροπίλια με 14 φωτογραφίε. Από την αρχή της φάσης και το φωτογραφικό. Για ποιο λόγο ρε Ελενίτσα μου γλυκιά μπήκες εδώ μέσα. Όποιος μπαίνει εδώ μέσα με αυτούς τους δύο βγάζει πιπίκια. Δεν ακούς καθημερινά. Ελενίτσακι μου ομορφάκου, λέω αυτό ακριβώς σε δικαιώνω. Λες, αυτή η αχρή. Σαν κόρη του τη βλέπει. Αυτή η αχρή. Σαν κόρη του τη βλέπει. Άκουσε με λίγο. Κοριτσάκι μου όμορφο. Και απομόνωσαν ένα στιγμιότυπο. Και όσο το περιέγραφες, νόμιζα ότι μιλούσες για τους αχρίους εκείνους οι οποίοι πήραν και απομόνωσαν πάλι από κουροπίλια ένα στιγμιότυπο εναντίον του Άρη. Ελένη, οκ. Εντάξει, περιμένουμε και φίλοι στη γραμμή. Γραμμές. Ελένα, είσαι. Δεν σχολιάζω, είσαι κούκλα. Να σε δούνε αυτοί που σε φάγανε από εδώ με σε μία νύχτα. Έρχονται μετά να του τα πει γιατί θα λε. Σε μία νύχτα. Τα έχω πει. Βάλε Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου για αφιερωμένο σε Ελένη Μπούντου. Νίτσα. Τι χρωστά, σαχλαμάρα. Ναι, τι σαχλαμάρα. Όλα αυτά. Περιμένουμε. Εμένα μου αρέσουν. Εμένα μ' αρέσουν όλα αυτά. Ποια. Ναι. Διότι έχει δίκιο η Ελένη. Πήραμε λοιπόν μια φωτογραφία που χαμογελάει η κουρομπιλιά. Ναι. Και χωρίς να πούμε τίποτα, είπαμε πολλά. Ναι. Έτσι, αντιφωτογραφία. Πρώτα απ' όλα. Δεν είπαμε τίποτα. Εμείς γράψαμε.
τι ωραίο χαμόγελο που έχει η Κουρομπίδα. Και αποδεικνύεται περίτρανα ότι η Τούμπα είναι φιλική, φιλικό επίπεδο, έτσι. Δεν νιώθει τρόμο και φόβο, κατάλαβα. Όχι, πολύ φιλική. Φυσικά τι τρόμο να νιώσει. Τι τρόμο να νιώσει, κοπέλα. Στην 4 που είναι. Κολλητή είναι πλέον. Μια φορά. Φωνάζανε και χρήσα Απομονώθηκε, λέει μια. Όταν όμως τα σπορ του Βορρά πήραν και κάνα πρωτοσέλιδο την Κουρομπίδα έτσι. Ναι, να σφαδάζει. Ναι. Και λέγανε να τιμωρηθεί ο Άρης. Δύο, ναι. Δεν ήταν απομονωμένο στιγμιότυπο. Α, ναι. Τέσσερις περιμένουνε. Περιμένουνε τέσσερις. Μόνο ένα μήνυμα. Εμείς λοιπόν αυτήν δεν την ξεχάσουμε ποτέ. Ποτέ, τα κατρουλιά. Ναι. Αυτήν δεν την ξεχάσουμε ποτέ. Εμένα μου αρέσει, τρελαίνομαι. Ποτέ. Μόνο ένα μήνυμα και πάμε στις γραμμές, παιδιά. Χρήσανθε. Χίλιες φορές να κλάνεις και να ρεύεσαι στο μικρόφωνο παρά να τραγουδάς. Συνεχίστε τώρα, λέει ο Γιώργος Ιταλός. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε, πάμε. Τάσος Αριανός. Τάσος Αριανός. Πάμε τα σούλη πέταρε. Μαρία, σε είχα ρωτήσει πριν καμιά εβδομάδα αν στη μαρμίτα που πας σε εκφράζει εκπομπή. Θυμάσαι που σου είχα πει. Ναι. Μέχρι ένα σημείο και από ένα σημείο και μετά ναι. Άκουσα με λίγο. Σας ακούω τώρα όλες τις μέρες από τη Δευτέρα. Κάθε μέρα απλά δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Πατήστηκες, ξέρω εγώ, ένιωσες ότι πρέπει να υπερασπιστείς τη δουλειά σου και έλεγες στους Φοξίδες ότι παιδιά εγώ αυτά τα κάνω. Γιατί με αυτά βγάζω το ψωμάκι μου, σωστά. Κοίταξε, Τάσο, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο, ειδικά στη δουλειά μας, να εξηγείς το τι κάνεις. Δεν υπάρχει. Ακριβώς αυτό θέλω λοιπόν να σου πω. Ότι όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο να υπερασπίζεσαι με αυτόν τον τρόπο, εγώ σαν ακροατής που ακούω ας πούμε αυτή την εκπομπή, γιατί θέλω να ακούσω μια διαφορετική φωνή, όπως λέει ο Χρήσανθος, ότι δεν θα ακούσω πάλι τους ίδιους και τους ίδιους που λένε τα ίδια υπέρ του ΠΑΟ, θα ακούσω κάτι διαφορετικό. Όταν φτάνεις στο σημείο και λες ότι εγώ το κάνω έτσι, το κάνω αυτό, γιατί βγάζω το ψωμάκι μου, ξυπνήστε, εγώ σαν ακροατή σου ψιλοφύγομαι, να ξέρεις. Σε παραδέχομαι. Είναι διαφορετικά, σε παραδέχομαι. Ναι. Με ανάγκασε ο, αν δεν κάνω λάθος, ο Χρήστος από την Περαία. Ο Χρήστος, ναι, αλλά και εσύ που του λες, βάλε το IQ σου και το... Να του εξηγήσω, να του εξηγήσω, το να εξηγήσω, ή, ξέρεις τι, που χάνει. Το χιούμορ που χάνει, ξέρεις. Όταν λες παιδιά, χιούμορ κάνουμε. Πάει το χιούμορ, πέθανε. Ναι, ακριβώς. Και βλακεία λοιπόν, δικιά μου. Αλλά τι να κάνω που υπάρχουν και stock house. Υπάρχουν και stock house. Αλλά άσε με λίγο να ολοκληρώσω τι θέλω να πω. Ναι, τελείως. Όπως θέλω να ακούω κάτι διαφορετικό, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί χθες η συζήτηση ήταν περί ΠΑΟΚ Πανιωνίου. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ακούσω από αυτή την εκπομπή ότι παιδιά, ξέρετε, ο διαιτητής του ΜΑΤ ήταν κακός. Δεν έφαξε ούτε τον Πανιόνιο, ούτε ευνοείς τον Πανιόνιο. Γιατί εγώ είπα ήταν καλός. Όχι, είπε ο Παναγιώτης ήταν καλός. Τι είπες. Εγώ βλέπω ένα μάτς το οποίο είναι κακός διαιτητής. Δηλαδή αυτός ο παίκτης, αυτός ο διαιτητής, αν είναι παίκτης, θα τον κάνεις αλλαγή στο 30. Απλά τι γίνεται. Κατά το δοκούλο καθένας, Τάσο, οι μεν Παοξίδες λέγανε για την κάρτα στον Παπαγεωργίου, ο Ασλαμάς ο καημένος έλεγε και στον Ολιβέηρα στο 6, που επί 2,5 μέρες πατάει τον Τζιλούλη, αν θυμάμαι καλά. Για τον παίκτη του Πανιωνίου λίγο δεν είμαι σίγουρος. Πατάει επί 2 μέρες τον Τζιλούλη. Αυτό ο Παοξής το διαγράφει, δεν του συμφέρει. Λογικό είναι. Για μένα δεν είναι λογικό. Αλλά τώρα υπάρχει. Τάσο, η μεγάλη εικόνα, ξέρεις ποια είναι. Η μόδα στην πόλη τα τελευταία 3 χρόνια είναι. Ακούω Στόουνερ και είμαι πορωμένος Πάοκ. Τέλος. Και θέλω πίσω όλα αυτά που μου κλέψανε. Τώρα ποια είναι αυτά και πόσα είναι, είναι πάρα άλλο πολλά κεφάλαιο. Εντάξει. Μόδα είναι. Μόδα είναι. Μόδα είναι για σένα. Μόδα είναι. Μόδα είναι. Ο Ολυμπιακός με δεν είναι μόδα με το χάρτη. Μπορώ να κάνω στον Παναγιώτη με ονοματεπώνυμα λίστα. Θα πάμε Χρήσανθε. Άνθρωποι με τους οποίους μιλάω 15 χρόνια δεν μου μίλησαν ποτέ για ποδόσφαιρο. Ποτέ. Μου μιλούσαν μόνο για σινεμά, για μόδα, για μουσική. Ξαφνικά είναι πορωμένη πάω κάρωστη. Με ονοματεπώνυμα Μαρία, μπορώ να τους πω. Μαρία, ναι. Μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω, κλείσε γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Να σου πω μόνο δύο κουβέντες τελευταίες. Ναι. Αυτό που λες ότι είναι μόδα βασίζεται στην στα λάθη που κάνανε οι ομάδες, τι φύγανε, η δικιά μου ομάδα. Τα λάθη τα δικά μας πληρώνουμε, 4 χρόνια γυρνούσαμε από εδώ και από εκεί, τους δώσαμε το πάτημα, γι' αυτό γίνεται αυτή η μόδα. Σωστό. Αλλά δεν είναι μόνο λάθη, είναι και διαφορετική αντιμετώπιση του Άρεος. Λέω εγώ από τον ΠΑΟΚ, παράδειγμα. Καλημέρα, να είσαι καλά, καλό μήνα. Καλή άνοιξη. Ωραία, καλή άνοιξη. Επόμενος.
να έχουμε καλή διαχείριση. Όταν υπάρχουν επιτυχίες, παντού υπάρχει μόδα. Τώρα, αν είναι 5%, 10% ή 50% ή 80%, εντάξει. Παναγιώτη, okay, ναι, μετά την κατάκτηση του Euro, από τον Φόδωρο Ζαγοράκη, διανύει μήνα του Μέλη. Διάγει, συγγνώμη. Διάγει μήνα του Μέλη. Στη σφαίρα τη φαντασία σου. Αυτό. Και δεν έχει περάσει καμία δύσκολη στιγμή. Πάρα πολύ. Ο Αριανό, ποια είναι η δύσκολη στιγμή. Εγώ παγώνει, δεν έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολε στιγμέ. Ρε, ο Ηρακλής και ο Άρης πήγανε στη Γάμα. Ο καθένα το δέχεται διαφορετικά. Ο Άρης έπαιξε σε χωριό έξω από τη Φλόρινα. Το ότι ο ΠΑΟΚ περνάει, έχει μήνα του μέλη το 2004 και πήρε τίτλο το 2016. Αυτό είναι δυσκολία. 12 χρόνια μετά, αυτό είναι στο μυαλό σου. Με σφάζει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι στο μυαλό σου. Να μιλήσω. Με σφάζει ο Ολυμπιακός. Μια ώρα μιλάς, δεν κατάλαβα. Με σφάζει ο Ολυμπιακός για να παίξει τελικό μαζί σου. Και δεν κατεβαίνει ποτέ στο τελικό. Από εκεί πρέπει να συζητήσω, ρε άσχημα μαζί σου. Δεν κατεβαίνει ποτέ στο τελικό. Το 5-4, το πρωτάθλημα ή τον πρεσπό. Το γράφουν και οι αθλητέ. Μπορώ να σου λέω να μιλήσω κι εγώ. Ακροατές. Όταν εσύ λες για τον Ολυμπιακό που σε σφάζει με τον Νίκου και λες ότι δεν κατεβαίνει στο τελικό με τον Πάουκ, σημαίνει σαν να λες του το δώσε τον Πάουκ το κύπελο. Δεν μπορώ να συζητήσω εγώ μαζί σου. Πες μου τον άλλον τελικό, κύριε Τσαλτίδη, στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν εμφανίζεται ποτέ Ολυμπιακός. Ναι. Ούτε για 2-5 λεπτά. Καλά, εντάξει, εντάξει. Στον σειρότερο που θυμάμαι εγώ, εντάξει, εμφανίζεται για μισή ώρα. Εντάξει, εντάξει. Παρακαλώ στον επόμενο φίλο. Του Γιανακόπουλου τότε. Και μετά μας στέλνουν εμάς στα αεροδρόμια. Και μας κάνουν φωτογραφίες. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, φίλε, πάμε, όνομα και ομάδα. Καταρχήν, Μάριε, θα σου στείλω το λογαριασμό 15 λεπτά. Όσους άλλους δύο, σε σένα θα στείλω το λογαριασμό. Έχεις δίκιο. Γιατί μόνο εσύ γκαρίζεις. Κατά δεύτερο, να χαιρετήσω το γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ που ήταν η κοπέλα πιο πριν να σα δώσω πολλά. Δεν είναι γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ, μα είναι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, γιατί έτσι όπως τα άκουγα, νόμιζα ήταν γραφείο του ΠΑΟΚ. Αντί με την ίδια λογική να απομονώσουμε, να, όχι να απομονώσουμε, να βάλουμε κι εμείς καρέ-καρέ. Όχι, σε λίγο, σε λίγο, θα ανέβει. Θα ανέβει, σε λίγο. Πώς ήταν, το έχεις χρήσει να το. Θα ανέβει σε λίγο, δίπλα-δίπλα οι φωτογραφίες. Αυτό τρελαίνε το Αριανό όταν τα ακούει. Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Ωραία, το κλείνω αυτό και πάμε στο ωραία. Παπαδόπουλα, σε βλέπω τώρα αραγμένο πάνω στο τραπέζι. Όχι μόνο με πόδια, αλλά και χέρια από πίσω, κατάλαβε. Και σήμερα δεν χρειάζεται, η λατρεία σου είμαι. Δηλαδή σήμερα όχι απλά γεννάνε για τα κοχόρια, γεννάνε ό,τι δεν γεννάει, γέννησε σήμερα. Κοχόρια του Ολυμπιακού, δεν πες με πάγου. Δες το βίντεο, πες και δες το. Τόση χαρά, το έχω δει, μέσα είπε. Τόση χαρά δηλαδή από ούτε πρωτάθλημα να παίρνει φέτο. Μα κατά τα άλλα δεν φοβούνται τον Ολυμπιακό, δεν το φοβάται. Εγώ αγόρι μου γλυκό, όπου δες τελικό με την ΑΕΚ, που θέλει αγόρι μου γλυκό να παίξει. Θες να παίξει στα Φιλαδέλφια, Γρανίτσα Καπ, μέσα από τα ταμάρια να βάζει γκολ ο Μάνταλο, όπου θέλουν αγόρι μου γλυκό. Ακριβώς έτσι θέλω. Λοιπόν, ένα χιουμοριστικό. Αν ήμουν γραφείο τύπου Ολυμπιακού, θα έβγαζα την εξής ανακοίνωση. Δικαίωμα στο όνειρο, λοιπόν, μου δίνετε λίγο δύο δευτερόλεπτα. Δικαίωμα στο όνειρο, λοιπόν, έχει ο καθένας και ο Ολυμπιακός, χάνοντας δίκαια, το απέδειξε αυτό. Σε αντίθεση με τον δυνάστη που για ένα χρόνο το έχει καταφέρει αυτό, ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν αφήνει τίποτα. Είστε ο νέος Φαταούλ. Τελεία και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ωραία. Έγινε που λένε μου. Επόμενη γραμμή, ωραίο καλημέρα. Ωραίο κομμάτι. Δικαίωμα στο όνειρο. Βάλτο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δικαίωμα. Ωραίο. Δικαίωμα. Πολύ ωραίο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Γιάννης ΠΑΟΚ. Γεια σου, Γιάννη ΠΑΟΚ. Πάμε, Γιάννη. Καλή άνοιξη. Καλό μήνα, γόρι. Μοδάτος. Καλημέρα από την ηλιόλουστη πόλη που θα εισάγει τίτλους πλέον. Ναι, παλικάρι μου, σίγουρα. Από πού θα τους εισάγει? Από πού τους εισάγει? Από την Ελλάδα. Τους εισάγει από την Αθήνα. Και θα εξάγουμε την κλάψα 20 ετών. Αυτό θα εξάγουμε. Και δικιά σας. Η κλάψα μας θα την κάνουμε εξαγωγικό προϊόν. Ωραίο. Μπράβο, Γιάννη. Πού θα το εξάγετε? Ναι, Γιάννη. Θα το εισάγουμε στην Αθήνα. Ωραία. Έγινε, Γιάννη. Πάμε. Κυρία Λαμά, δουλεύω σε μια θελοντική ομάδα η οποία θα αναλάβει την φιέστα που θα γίνει το Μάιο. Ναι. Και είμαι σε ένα τμήμα του άρματος, γιατί θα υπάρχει και ένα άρμα με στολές διάφορες αποκριάτικες που θα σατιρίζουν διάφορα κακώς κειμενά. Ωραία. Του ποδοσφαιρικού κόσμου. Αν και ανθρώπους που θέλουμε να σας έρθετε, να κλείσουμε ένα ραντεβού. Μεσέγαλη, προσωπικά. Αν μου εξασφαλίζεις την ασφάλειά μου, ναι, τρέμεις. Εννοείται, απλά θα βάλετε μια περούκα γριάς και ένα μπαστούνι. Α, άνετα. Και σας θέλουμε για το βασιλιά Καρνάβαλο. Άνετα. Άνετα. Θα έρθετε. Έρχομαι, κανένα πρόβλημα. Θα εγγυόμαστε την ασφάλειά σας. Κανένα πρόβλημα. Αρκεί να μην παραχαράζετε, γιατί κρεμάω. Γιατί κρεμάω πανό Μακεδονία. Και την ίδια στιγμή έχω βασικό μου μότο επίσημος οργανισμός. Ότι One City, One Team, που είναι One Club, εγώ θα αφήσω έξω τον Άρη και τον Ηρακλή. Δεν με νοιάζουν και οι δύο. Του αφήνω έξω. Σαν να λες, δεν υπάρχει Απόλλων Πόντου, δεν υπάρχει Μακεδονικός. Δεν υπάρχει Παύλος Μελάς. Κατά τα άλλα,
Είμαστε περήφανοι Μακεδόνες, κατά τα άλλα. Αν εξαιρέσετε, νομίζω ότι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο σλόγγαν υπάρχει μια υποχώρηση από τα διάφορα στελέχη και έχει εισάγει άλλα σλόγγαν όπως το μέλλον. Ναι, εδώ το μέλλον μας ανήκει. Δηλαδή, υπάρχει... Αυτό είναι λευκή συμφωνία. Πάμε παρακάτω. Έχω να δω, αυτό είναι, το έχουν λευκή συμφωνία πριν 25 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Το μέλλον είναι τώρα και είμαστε εξόριστοι στη στιγμή. Θα ήθελα για να κλείσω ότι θα προτιμούσα στο τελικό ΠΑΟΚ με Λαμία ή Αστέρα για να δω τα Αριανά για να υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ. Έγινε. Αυτό θα ήθελα. Έγινε, παλικάρι μου. Εγώ ήθελα να δούμε τελικό με άρωμα παλιάς Ελλάδας. Πελοπόννησο εναντίον Στερεάς. Εναντίον Ρούμελης. Γραμμή επόμενη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Δαλή ο παδός του ΠΑΟΚ. Μάριε, χθες με έκλεισες πολύ βιαστικά. Πάρα πολύ βιαστικά. Όχι, αγόρι μου, όχι. Μιλάς πιο πολύ από όλους. Όχι. Μιλάς πιο πολύ από όλους. Σήμερα θα ήθελα την ποδοσφαιρική σου ματιά σε μια φάση του παιχνιδιού με τον Πανιόνιο. Υπάρχει ένα γκολ του Άγκμπομ από μια διεκδίκηση του Κρέσου με τον αρτοφύλακα τον γκολ. Στον αέρα. Στον αέρα. Φαντάζομαι. Δηλαδή τι θα πεις. Φαντάζομαι θα πεις. Για το Ηρακλής ΠΑΟΚ θα πεις. Όχι. Το Μάριο ρωτάω, είναι ΠΑΟΚ. Περίμενε. Είναι γκολάρα. Είναι γκολάρα. Είναι γκολάρα. Πλέον, εγώ μου αρέσει να είμαι δίκαιος και να δω τη μεγάλη εικόνα. Πλέον είναι η παγκόσμια εντολή να απαγορευτούν τα γκολ με κεφαλιά. Είμαι μαζί σου, είναι γκολάρα, το είπα εκείνη τη στιγμή. Άρα ένα ακόμα, μια ακόμα άδικη φάση. Ω, περίμενε όμως. Περίμενε. Όχι. Εφαρμόζει τον σημερινό κανονισμό της FIFA. Κατάλαβες τι σου λέω. Ο Πολ Μάρινερ και ο Πίτερ Όσγκουντ, θεός χωρέστον, αν παίζανε σήμερα, δεν θα παίζανε. Κατάλαβες τι λέω. Ο Αλέκος ο Αλεξιάδης του Άρη, αν έπαιζε σήμερα, θα έβαζε 3 γκολ το χρόνο. Ο κανονισμός της FIFA τώρα έγινε τον τελευταίο χρόνο. Τελευταία, πριν 3 χρόνια. Δεν τρία χρόνια. Αν έχει σε επαφή το σώμα με τον goalkeeper, τέλος. Μαζί σου είμαι. Γκολάρα είναι για μένα. Γκολάρα είναι του Άκπομ. Άρα και το Ηρακλή ήταν γκολάρα, έτσι. Ποιο Ηρακλή, καλέ. Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί ο Ηρακλής ΠΑΟΚ με τον Όλσεν. Που στέκεται μπροστά στον Όλσεν. Που στέκεται μπροστά στον Όλσεν. Που ισοφαρίζεται στο 90. Α, του Όλσεν είναι άλλο. 3-3 που ισοφαρίζεται. Ναι, που στέκεται. Δεν θυμάστε το τελευταίο μάτσο που παίξαμε πρωταθλήματο. 3-3-2-2 πόσο. Του χάνει πέρα τον Περβάνη. Ο Αργεντίνος, σωστό. Πώς λέγεται εσύ, δεν κόλλησε. Εγώ κατάλαβα που το πήγαινες, εντάξει. Άλλη φάση είναι εκείνο. Άλλη φάση είναι άλλη φάση. Εκεί στέκεται ακίνητο ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Εκεί μένει κανείς σκηνό παίκτη του Ηρακλή. Μπορεί να το εκλάβεις ότι παρεμποδίζει τον Όλσεν, αλλά τρέχα γύρευε τώρα με αυτά, ρε φίλε, στην περιοχή. Εκεί παρεμποδίζει κανέναν άλλο τροματοφύλακα ο οποίος προσπαθεί να βγει προς την μπάλα. Έτσι. Ναι, λες για τη χρονιά που πήρε ο Ηρακλής το πρωτάθλημα, έτσι, αυτό δεν λες. Ποιο πρωτάθλημα. Επόμενη γραμμή. Φτάνει. Και περνάει ο χρόνος. Έχουμε και μηνύματα και προσκλήσεις. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ειδικά σε παιδιά που αγαπάω και μιλάνε κάθε μέρα όπως τον Ταλή, έτσι. Ναι, πάμε, καλημέρα. Αυτός τώρα είναι νέα φωνή. Ας μην είναι λίγο παραπάνω. Καλημέρα. Πάμε, φίλε, όνομα και ομάδα. Ναι. Πάμε. Ξυπνάμε. Παρασκευή μπήκε η άνοιξη. Σπίντα, λίγο Αθήνα, όχι Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη. Πάμε. Ναι. Ναι, καλημέρα, όνομα ομάδα, αδερφέ. Καλό μήνα. Καλημέρα, ναι. Θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ. Ακούγομαι. Είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ, αγαπητέ. Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι. Και ένα όνομα, αν θες να μην μιλάμε πρόσωπο. Γιάννη, καλό μήνα, πάμε. Καλό μήνα, λοιπόν. Μάριε, ο ΠΑΟΚ πριν από τα Χριστούγεννα... Λίγο πιο δυνατά, Γιάννη, μπορείς. Ναι, ναι. Λίγο πιο πριν δυνατά. Από τα Χριστούγεννα... ΠΑΟΚ... Ναι, μ' ακούς. Ναι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν ακούγομαι. Σε ακούω πολύ αμυδρά. Πριν από τα Χριστούγεννα... Ναι. Δεν έπαιζε καλή μπάλα, κατά την άποψή μου. Ναι, καθόλου. Με τη φυγή του Πρίγιοβιτς όμως... Έτσι. Η ομάδα απελευθερώθηκε. Μπράβο. Πήρε το πεντακόλ του το πρωτάθλημα, σωστό, και μετά παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Mm. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο αντικειμενικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τον ΠΑΟΚ τελευταία τρία από το 80 και μετά να παίζει τέτοια μπάλα. Από πότε και μετά? Από το 80. Με συγκινείς. Από το τέλος της μεγάλης ομάδας της δεκαετίας του 70 με συγκινείς. Και μετά. Με συγκινείς. Το οριοθετώ στο 80. Με συγκινείς. Από το 80 και μετά, ειλικρινά, δεν έχω δει τον ΠΑΟΚ να παίζει τέτοια μπάλα που παίζει από το Γενάρη μέχρι σήμερα. Φοβάμαι ότι θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Ωραίος. Το πρωτάθλημα δεν πάρθηκε ακόμα. Ας μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Διαφωνώ. Okay, okay. Πώς? Διαφωνώ εδώ, δικαίωμά σου. Δικαίωμά μου. Διαφωνείς. Διαφωνώ. Το ποτάμι για μένα είναι καθαρισμένο. Είναι καθαρισμένο. Για μένα. Για μένα. Ακόμη και αν χάσει την Κυριακή 8-0. Πλάκα κάνω το 8-0, ναι. Έτσι. Λέω. Χάσει το 0 το μπάλα. Και μέσα στην έδρα μας ακόμα δυσκολευόμαστε να κερδίσουμε. Ας θυμίσω το Γιάννενα. Από αυτό, ζητώ συγγνώμη. Το Πανιόνιο. Από τους Παναθηναϊκούς. Δεν είναι ηρωνικό. Παίζουμε πολύ καλή μπάλα. Αλλά με κλειστές άμυνες
Ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να παίξει. Περίμενετε, εκεί σε θέλω. Στις κλειστές άμυνες να παίξεις μπάλα. Στις ανοιχτές παίζει μπαλάρα, η Λαμία παίζει πιο ωραία. Στις ανοιχτές η Λαμία παίζει πιο ωραία. Στις κλειστές σε θέλω. Ο Ηρακλής του Χατζηπαναγή και του Λάκη και του Σάβα και του Γιώργαρου παίζανε μπαλάρα στις κλειστές άμυνες. Υπάρχει ματς Ηρακλής Εθνικός που κάνει ο Ηρακλής 28 κλασικές με τον Εθνικό όλων από τα δοκάρια κρεμασμένο. Εκεί φαίνεται η μπάλα στις κλειστές άμυνες. Χατζηπαναγής δεν υπάρχει σήμερα. Αυτό είναι πρόβλημα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Εντάξει. Ακριβώς. Και Λάκης δεν υπάρχει. Α, μην το λες αυτό για τον Χατζηπαναγή, γιατί δεν τον είδαμε και σε άλλη χώρα να παίζει. Τέτοια λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα. Φυσικά. Δηλαδή, σου πω κάτι. Ποιο συγκρίνει νοήμων ποδοσφαιρικά που έχει δει και τους δύο τον Λάκη Παπαϊωάννου με τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ? Δεν υπάρχει σύγκριση. Εκεί πήγε το ποδόσφαιρο σήμερα. Να θεωρείται ο Μπίσεσβαρ το απόσταγμα της τεχνικής. Μια χαρά είναι το παιδί, έτσι. Το ποδόσφαιρο πήγε εκεί. Στη Λίβερπουλ θεωρείται, ας πούμε, σήμερα υπερπεκταράς ο Σαλάχ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ο Κένι Ντάλγκλις, σαν το Σαλάχ, ήθελε 5 για πρωινό. Ναι. Πήγε εκεί το ποδόσφαιρο. Γιατί στην ΑΕΚ θεωρείται τεράστια απουσία όταν λείπει ο Μπακασέτας. Γελάει και ο Αϊτός της ΑΕΚ. Ναι. Γιατί ας πάρουμε και τον Μέση, τον υπερπεκταρά. Αυτός είναι. Εντάξει. Παλαιομοδίτης είναι αυτός. Εντάξει, τώρα δεν υπήρχαν παιχταράδες. Ο Μήτρογλου ο Κώστας είναι παικτούρα. Ας πάρω το Ρέζεμπρικ. Θα συγκρίνω εγώ τώρα το Μέση με το Ρέζεμπρικ. Προσωπικά η καρδιά μου, είναι Ρέζεμπρικ. Με συγκινείς. Ακριβώς. Χαίρομαι που ζω στο λίμπερο αυτό τη στιγμή που ακούγεται Ρέζεμπρικ. Και δεν είμαι και Ολλανδία. Είναι υπερτιμημένος ο... Και στη μνήμη του αδερφού μου ήταν ο Ολλανδός υπήκος. Με συγκινείς. Εντάξει, ο Μέση μπορούσε να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα 60-70. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Και τον δεν το χωνεύω. Θα μπορούσε, αλλά δεν θα ήταν το νούμερο ένα όμως. Α, ναι. Και για τόσα πολλά χρόνια. Ποιος θα ήταν, Γιάννη, ποιος θα μπορούσε να ήταν? Σου λέει ο Ρέζεμπρικ. Σε μια Ολλανδία. Πότε, τη δεκαετία του 70. Ναι. Είχε ο Κρόιφ. Ο Ρόντον Ιμάρς. Ο Ρόντον Ιμάρς, ο Άγγλος. Αυτά που έκανε ο Ροναλντίνιο με την μπάλα μπορούσε να κάνει ο Κρόιφ. Ο Ροναλντίνιο. Ναι. Κοίταξε ο Ροναλντίνιο. Καταρχήν, ποιες ήταν οι επιτυχίες του Ροναλντίνιο? Πήρε Champions League. Μη μου το πας τώρα, μου τα αλλάζεις. Μη μου το πας, μου τα αλλάζεις. Και ο Μέση έχει πάρει. Ποιες είναι οι επιτυχίες του Ροναλντίνιο? Ναι, και ο Μέση έχει πάρει 27 τρόπαια και ο Ρέζεμπρικ δεν έχει πάρει. Μη μου το γυρνάς. Σου λέει αυτά που έκανε ο Ροναλντίνιο. Αυτά που έκανε ο Ροναλντίνιο. Θα τα θυμόμαστε και θα λέμε τι είχαμε και τι χάσαμε. Όχι, είχε παικταράδες. Γιατί το ποδόσφαιρο ήταν διαφορετικό. Το ποδόσφαιρο, όπως είπε ο Μπράιτον, ο Γερμανός. Τα 60 και τα 70 της Ελλάδας πήγαν άπειρους Ροναλντίνιους που κάνανε διαπράγματα. Από τη δεκαετία του 80 και μετά που χαλάσανε κατά βάση οι Γερμανοί. Γιατί βάλανε μέσα την τακτική, την πειθαρχία κτλ. Σε παραδέχομαι. Γιατί το ποδόσφαιρο σε παραδέχομαι. Αφήστε τους πυρικάδες μέχρι τα 15 να κάνουν τρίπλες, να κάνουν και μετά τα 15 να ξέρει την τρίπλα, να τη μάθει την τρίπλα. Μπράβο. Και μετά τα 15 βάζουν τα πειθαρχία και πρόγραμμα. Ωραίος, πολύ ωραίος. Γιάννη, για να κλείσουμε, αν θες, τι ηλικία έχεις, αν θέλεις. 49. Όχι, 58. Τι 49 να είναι ρε. Καλά, εντάξει, λάθος. Σε μένα είναι 58. Μεγάλη μας χαρά. Να σε ακούμε και άλλη φορά. Πάμε! Να πούμε τι δίνουμε, ναι, για να πάμε στο τελευταίο break για σήμερα. Πάμε σε ρίξ. Πάμε σε ρίξ. Μην ξεχνάς, δύο διπλές καφρίλιον. Παρατέταρτο είναι. Δύο διπλές καφρίλιον για αύριο. Παρατέταρτο είναι. Τι break, και θα πούμε παραπέντε, να πούμε γεια σας. Θα κάνουμε. Δύο διπλές καφρίλιον για αύριο. Δύο διπλές Κωνσταντίνος Β' για αύριο. 10 διπλές για το opening party του φεστιβάλ του Κιμαντέρα απόψε από Θήκη Γάμα στο λιμάνι. Που γίνεται πραγματικά κόλαση. Θα ζήσεις ωραίες στιγμές στο πάρτι. 10 διπλές. FM και ένα όνομα τεπώνυμο, δίπλα φεστιβάλ ή ΚΒ ή Καφρίων και τα τρία αποστολή στο 54-526. Προβολές για τις ταινίες από εβδομάδα θα δίνουμε. Ηλικιωμένος κουλός πήγε σε πάρτι και έφυγε με χέρια. Πώς να μην πιστεύεις μετά. Είσαι αλυταράς. Τι κομμάτι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αφιερωμένο στις μάνες μας, στο Παναγιώτη, στη δικιά μου που έφυγε. Τι κομμάτι είναι αυτό, ρε Κωνσταντίνε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, τι γράφετε? Ντρεπόμαστε όμως εμείς, γιατί λοιπόν, διαβάζουμε μηνύματα. Χρωστάμε μηνυματάκια, γίνεται κόλαση. Περιμένει η γραμμή, ας περιμένει ο φίλος. Παιδιά, δικούμε, έχει δίκιο 123. Έχεις δίκιο, αδερφέ. Θα το διαβάζαμε. Τα μηνύματα εμείς ξεζούμε και τα είμαστε μηνυματοθύρες. Δεν σχολιάζω. Βγάλε την Ανεσιομάρη, γιατί θα κάνουμε κενά. Έλα, κατέβα κάτω. Λοιπόν, παιδιά, μένουν 15 λεπτά.
για να διεκδικήσεις μία από τις 10 διπλές προσκλήσεις για το opening party του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που ξεκινάει απόψε, τελειώνει την Άρη Κυριακή, από εβδομάδα θα δίνουμε προσκλήσεις για τις προβολές. Έχουμε στη διάθεσή μας 20 προσκλήσεις, αλλά θέλουμε καλή συμμετοχή. Έχει τρελές ταινίες και φέτος. Έχει απίστευτες ταινίες και φέτος από όλο τον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος, 81 ελληνικές παραγωγές. Λοιπόν, πείτε του 56χρονου αντιπαοκτσί Ντεμέκυρα Κλειδέα ότι η επέκταση της Λαμίας δεν πέσανε ούτε μία φορά για καθυστέρηση. Όπως αυτή του, η ομάδα είναι Πανιόνιος 351. Είναι Πανιόνιος και έχει κάνει κάτι. Πέρα από όλα τα άλλα τα άπειρα που έκανε ο Πανιόνιος, που αν το έκανε η δικιά σου ομάδα ή η δικιά μου, ο Ηρακλής, δεν θα έλεγα καλημέρα ούτε στη σκιά μου. Έβγαλε τους τρεις κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου του σύγχρονου, μετά το 70. Αν το κάνει ποτέ αυτό ο ΠΑΟΚ, 6952, 859, 349, πάρε με τηλέφωνο. Αν το κάνει ο Ηρακλής, δεν θα έλεγα καλημέρα ούτε στη σκιά μου. Μάριε, το διαβάσαμε αυτό. Μήνυμα του Γέστε 7. Χρήστο, το είδα. Ναι, παλικάρι μου, το είδα. Το είδα. Ας περιμένουν. Τους είπα να περιμένουν. Είναι άδικο. Οι άλλοι έχουν δώσει λεφτά για μηνύματα. Του 429 του Αντώνη, το διάβασε πιο μετά. Ναι, το διάβασε, Παναγιώτη. Μήνυμα του Γέστε 7. Οπαδού του Ολυμπιακού, γέννημα θρέμα των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης. Μετά από τόση υπερκούπωση και φάπες τόσα χρόνια που ρίχναμε, θέλει να πει, ας κάνουμε και λίγο αποχή για να τα πεθυμίσουμε. Αν αυτό δεν είναι επανάληψη, σωστό! Σωστό! Στον πενάλτι που εκτελεί ο Κώστας ο Φορτούνης, βέβαια, και αποκρούει ο Μπόγιανος Αράνοφ. Σαφώς και είναι επανάληψη, αλλά μην περιμένεις να ακουστεί εδώ αυτό, στη Μακεδονία μας. Έτσι, μπράβο. Και το άλλο δεν είναι πέναλτι του Βασίλη του Πλιάτσκα, το χέρι, έτσι. Εννοείται. Τελίτσες, 49% Παπαδόπουλα, είσαι πρωταθλητής. 123, σε αδικήσαμε αγόρι μου, έχεις δίκιο, έχει έρθει εδώ και πολλή ώρα. Καλημέρα κυριούλιδες ταβερνιάριδες, σουπιάς Άρης ρε Φουνίτσες, παλικάρι μου να είσαι καλά. Απλά πλακωθήκαμε πολύ με τις γραμμές. Ασλαμά, λέει 809, εγώ θέλω να πάει τελικό ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία ή την Τρίπολη και να βλέπω τον Χρύσαθο να πανηγυρίζει τα γκολ του ΠΑΟΚ. Δεν θα το δεις αυτό. Δεν θα το δεις γιατί δεν τον νοιάζει η Ευρώπη. Δεν θα το δεις. Δεν υπάρχει Αριανός που να υποστηρίξει ΠΑΟΚ για να βγει η Ευρώπη. Εδώ προτιμά να παίζει. Θα είναι τραγικός. Λοιπόν, το διαβάσαμε, ναι. Χρύσανθε, το διαβάσαμε και αυτό. Θαύμα, το διαβάσαμε, τεράστιο μήνυμα. Καλημέρα, guys. Η φήμωση. Καλημέρα, guys. Η φήμωση της Μπούντου είναι η μεγαλύτερη αλητεία που έχει γίνει στο Λίμπερο. Σου είπα, Μάριε, κανόνισε ένα ραντεβού και άσ' τα υπόλοιπα πάνω μου. Δώσ' της ένα γλυκό φιλί στο αυτάκι. Batman, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Η μόνιμη εποδός του αγαπημένου μου 007 Παοκτσί. Αν πω τα μισά από όσα μου έχει πει στην τελευταία μας συνάντηση στον αέρα, θα περιμένουν από κάτω 552 σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πάμε λίγο με ρυθμό. Πάμε, παλικάρι μου, όνομα και ομάδα. Αποστόλης. Αποστόλης από Αγγλία, ρε. Καλή άνοιξη, Αποστόλη, παλικάρι μου, από τον Μπέρμπιχαμ, αγαπημένε ΠΑΟΞΗ. Καλή άνοιξη. Λοιπόν, εγώ χθες τον Ολυμπιακό είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο, παιδιά. Δεν μπορώ και να εγώ. Δεν ξέρω, τι έγινε στο πρώτο. Παιδιά, στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω γιατί έχουν λυσάξει έτσι που δεν τους βγήκε το μάτι. Πραγματικά είναι τόσο μεγάλη η πίεση που έχει από τα προσωπικά του θέματα ο Μαρινάκης, που θέλει παντού νίκες για να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Το καταλαβαίνω, αλλά παιδιά ήταν πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός χθες. Συγγνώμη, ηρωνεύεσαι ή μιλάς κανονικά? Μιλάω κανονικά. Βγες λίγο, βγες λίγο. Χρήστο, κλείσ' την πόρτα, βγες έξω λίγο. Νίκο, sorry, σ' αγαπάω, βγες έξω. Βγες έξω, αγόρι μου. Δεν κάνω κουμπί εδώ και 10 λεπτά. Βλέπω εσένα. Με όλο το σεβασμό, Κάποιος άλλος μου βρήσε τη μάνα επειδή μίλησα στον Χρήστο για 2 δευτερόλεπτα. Παναγιώτη, πες του να βγει έξω, ρε, εσύ. Και εσύ. Πες του εσύ, παλικάρι. Μία ώρα μιλάς, κοιτάς αυτόν. Πάμε, Αποστόλη. Σε κάποια φάση για κανένα μισάωρο, λίγο πριν το, από το 60 μέχρι, από το 50 μέχρι το 80, κάθε 5 λεπτά υπήρχε φάση, παιδιά. Απλά ο Σαράνοφ ήταν για να πάει στη Μάντσεστερ να το πάρει. Αγόρι μου το έπανε! Μπράβο, ρε Αποστόλη! Μπράβο, σε παραδέχομαι! Να το πάρει αυτό το βίντεο, να το στείλει... Δεν έχει παίξει ο ΠΑΟΚ τέτοιο παιχνίδι τελευταία 2 χρόνια. Ο Σαράνοφ είναι για μεταγραφή στην Τζέλσι σήμερα, τώρα. Απλά τώρα είναι η ανάγκη του Μαρινάκη να κερδίζει παντού για τα προσωπικά του και δεν του βγαίνει και έχει λυσάξει. Σε παραδέχομαι. Ευτυχώς, γιατί πάει να διαλύσει κάτι το οποίο φαίνεται να είναι καλό.
Και εμένα μου αρέσει αυτό για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Μπράβο. Τώρα. Μπράβο. Τώρα. Και κάνει πολύ ωραία πράγματα. Ο Μαρτίνς φέτος κάνει μαζικά. Αυτοί θέλουν να το διώξουν. Έχει, μην το συζητάς. Καλά. Είμαστε και καλά. Εσύ θα ήθελε. Όχι, γύρω 7. Γιατί δεν είναι στους στόχους. Γιατί απλά ο Ολυμπιακός θέλει αίμα. Θέλει αίμα. Θέλει τρόπε. Αυτό. Μάριε, ναι. Το πέναλτι του Πιάτσικα είναι πέναλτι, δεν το συζητάμε. Ακόμη δεν το είδα, το πιστεύεις. Δεν το είδα. Παλεύω να βρω σε 3-4 replay που είδα. Πού υπάρχει επαφή στον Ποντένσε. Παλεύω να το βρω, έτσι. Του Ποντένσε είναι ουρακοτάκος. Είναι ύπουλο όμως. Είναι ύπουλο. Μην τον αδικείς τον Κομίνη. Είναι ύπουλο. Είναι ύπουλο, ρε. Πηγαίνει ο άλλος από πάνω του. Γιατί εγώ πίστεψα ότι είναι πεναλτάρα στην αρχή. Κι εγώ. Μετά δείχνει το ένα replay. Κοιτάω. Παιδιά μου, το λέω, δεν βλέπω επαφή. Κοιτάω ξανά τα πόδια, ούτε και επαφή. Κι εγώ σε πρώτο χρόνο λέω είναι πέναλτι. Αλλά μετά στις επαναλήψεις. Δεν έχει πρόθεση από εδώ, δεν έχει πρόθεση. Αλλά μιλάμε, είναι ουρακοτάγκο να το δεις. Αλλά δεν μπορεί να το δεις σε έναν κύριο. Έτσι, ναι. Σωστό. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Υπέροχη παρουσία σήμερα. Κάτι τελευταίο. Για τον Ροναλντίνιο. Παιδιά, να με συγχωρείτε πραγματικά. Δεν έζησα τη δεκαετία του 60. Αλλά από αυτά που έχω δει, είναι εδρεωμένη η πεποίθησή μου ότι από την ημέρα που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι την ημέρα που θα καταστραφεί, σαν τον Ροναλντίνιο παίκτης δεν θα ξαναβγεί. Και εγώ έτσι νομίζω. Δεν με ενδιαφέρει αν είχε διάρκεια, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε στην μπάλα και η μπάλα το παντούσε ήταν απαράμιλο. Δηλαδή, σωστό. Μαζί σου. Χωρούσε παντού. Φίφτης, φόρτης, φίφτης, σίξτης, χωρούσε παντού. Ναι, όντως. Άκουσε με να σου πω, αγόρι μου, αυτά τα έκανε όχι σε αλάνες, τα έκανε στο κορυφαίο επίπεδο. Για μια πενταετία, εξαετία, εφταετία. Τα έκανε στο κορυφαίο επίπεδο. Μιλάμε, έπαιρνε την μπάλα και δεν μπορούσε να την ξεκολλήσει το ποδάρι. Σωστό. Με τίποτα, ρε παιδιά. Σωστό. Συμφωνούμε, Αποστόλη. Ωραία. Μπράβο, Αποστόλη. Πολύ ωραία παρουσία σήμερα. Σήμερα τιμάς την ποδοσφαιρική σου κρίση. Με όσα είπες για τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, τελικές 28-1 που είναι δηλητήριο οι πιο πολλές. Στην εστία 18-1 και κόρνερ 11-0. Μπράβο. Πολύ, πολύ ωραίος Ολυμπιακός. Σίλια μπράβο στη Λαμία. Έτσι. Και τεράστια εμφάνιση Μπόγιαν Σαράνοφ. Αν η Τσέλσι έδωσε 80 εκατομμύρια για τον Κέπα, τον Αριθαμπαλάγκα, για τον Σαράνο φέλα σήμερα το πρωί στη Λαμία και δώσε 2 εκατομμύρια. Πάμε γραμμή, καλημέρα. 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 Μπείτε και δείτε το βίντεο με Παναγιώτη Παπαδόπουλα με τα αυγά που έφερε σήμερα. Βίντεο στην ιστοσελίδα του Λίμπερο. Ναι, καλημέρα. Γεννά τα κοκόρια του Ολυμπιακού. Καλημέρα, Ανδρέα. Ανδρέα από Μπικ Απ. Καλημέρα, γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου. Αγόρι μου, έτσι να σε ακούω, χαρούμενο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, αγόρι μου, και τα ζεμπέκια να βάλετε. Να δω, άμα κερδίσει ο Πάο τη Δευτέρα, να βάλετε τραγούδια. Έχω χαρά μου. Τίποτα να βάλετε. Τίποτα να βάλετε. Πολύ μ' άρεσε. Αυτό που μίλησε χθες, Μάρια, με ακούς. Ναι. Για την εκπομπή σου, γι' αυτό με σε συμπάθησα πάρα πολύ. Με χτύπησε την καρδιά που μου έλεγε. Ποιο, τι είπα. Που σε είπαν ότι υπάρχει και τέτοια και που είπε ότι. Α, το χάρηκε, σου άρεσε. Πάρα πολύ. Σου άρεσε, ωραία. Ναι. Δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή να σε πω συγχαρητήρια στον Αράκο. Μαζί σου είναι. Καλά τα λες. Τα μαζί σου είναι. Ναι. Αντρέα, σε λατρεύω, είσαι υπέροχος. Να σε καλά, αγόρι μου. Φιλιά στον Big Apple. Συγχαρητήρια, έτσι να συνεχίσει. Να σε καλά. Φιλιά στον Big Apple. Πάμε επόμενη γραμμή. Δευτέρα, ναι. Δευτέρα. Έτσι. Να σε καλά, αγόρι. Έτσι να συνεχίσει και για τον Πάο. Καλημέρα. Happy Bloody Weekend. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Χρήστος Πάουκ, Μάριο. Χρήστος Πάουκ. Αυτός που χαρακτήρισε στο χάος, έτσι δεν είπες. Όχι, δεν είπα σε ένα στο χάος. Ποιον είπες, φίλε. Δεν είπα σε ένα στο χάος. Αφού είπες στον ακροατή, τον Αργανό. Ωραία, που με δικαι... ωραία. Άντε, να σου κάνω το χατήρι. Δικαιώνει. Εσένα είπα. Εσένα είπα, πάμε. Ναι. Εσένα είπα, πάμε. Λοιπόν, με δικαιώνει. Εμένα με είπε ο άλλος προχθές, καλημέρα, είσαι κλόουν. Τι να κάνω τώρα, να σε πω κάτι. Όταν διαφωνείς με αυτά που σου λένε και ζορίζεσαι, προσβάλλεις και το χαμηλώνεις. Πες μου σε τι ζορίστηκα χθες, πες μου ένα πράγμα, ξαναπες το σήμερα να ζοριστώ κι άλλο, πες μου. Ωραία. Σε έκανα μια ερώτηση, έτσι. Ναι. Και γιατί εφόσον το έχει καπαρωμένο ο Ιβάν, το έχει κλεισμένο, το έχει πιασμένο. Κλεισμένο, είναι από παντού κλεισμένο. Του το χαρίζει ο Τσίπρας. Γιατί κάθε Κυριακή σου σε ρωτάω, κάθεσαι και είπα πω, εγώ, και είπα πάω. Εγώ, του το χαρίζει ο Τσίπρας. Γιατί βάζει στο στόμα μου πράγματα, δηλαδή αυτό λέγεται ρουφιανιά. Τι ρουφιανιά λέγεται. Αυτό που κάνεις λέγεται ρουφιανιά. Είπα εγώ, λέγεται. Του το χαρίζει ο Τσίπρας. Όχι, εσύ δεν το πες, γενικά ακούγεται. Αγόρι μου, τι λέει ο θείος μου και ο ξάδερφός μου, πήγαινε σε αυτούς. Όταν λες κλεισμένα από τον Ιβάν, τι εννοείς. Αφού είναι κλεισμένο, γιατί παρακολουθείς. Είναι κλεισμένο από τον Ιβάν. Ναι.
Γιατί αλλιώς θα πρέπει να θεωρήσω βλάκα έναν από τους 20 πιο μεγάλους επιχειρηματίες σήμερα στην Ελλάδα. Με κόντρα διαιτησία που με πάνε είναι κλεισμένα. Με κόντρα διαιτησία. Γελάνε και τα γελάει και η ηχομόνωση στο στούντιο. Καλά κάνει. Γελάει και η ηχομόνωση στο στούντιο. Τι να πει ο ΠΑΟΚ του 85. Άκου να δεις λίγο. Καταρχάς τα περί IQ και τα περί Stockhouse κόψτα, έτσι. Ωραία. Έγινε ρε Χρήστο. Προφαν... Αυτά τα φιλαράκια σου θα τα λες. Μα εγώ εντάξει, πιστεύω ότι δεν μας δεν με ακούς. Και όταν, δεν μιλάς, ακούς. Για χιου, και όταν μιλάς για χιούμορ, το είδα το χιούμορ σου εχθές που έκανες τον Παπαδόπουλο να βγει από τα ρούχα του. Α, ωραίο χιούμορ συνέχεια, έχεις, δεν πειράζει. Φίλε. Δεν με πειράζει. Ωραίο χιούμορ έχεις. Έγινε Χρήστο. Έγινε αγόρι μου. Καλημέρα. Καλή άνοιξη να έχουμε. Γεια καλή άνοιξη. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Τελευταίος. Καλημέρα. Θετικός, καλοπροαίρετος, φαίνεται ωραίος. Καλημέρα, ναι. Εγώ είμαι. Ο οποίος δεν ακούει, βέβαια. Τυχαία, μας άκουσε προχθές, χθες και σήμερα. Τυχαία. Έλα, φίλε. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, αδερφέ, ναι. Όνομα και ομάδα. Α, Ιντρικαδόρος Αργιανός. Ιντρικαδόρος Αργιανός. Παλικάρι μου, πάμε. Καλημέρα, λοιπόν, καλή άνοιξη. Πάμε. Ένα εφιαλτικό σενάριο για μένα, για μας, τους Αργιανούς. Ναι, σ' ακούμε. Τελικός κυπέλου. Είμαι πέμπτος. Ναι. Και τελικός κυπέλου ΠΑΟΚ Λαμία ή ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Είμαι αναγκασμένος να υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ. Θα τον υποστηρίξεις. Τον υποστηρίξεις. Είναι, δεν θέλω να πω τι θα κάνω. Α, είμαι στο 88. Ναι. Το σκορ είναι 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ναι. Βάζει γκολ. Όχι, είμαι 1-0 υπέρ του... Ναι, το καλοκαίρι... Ντρικαδόρε... Έπαλα, έλα Θεσσαλονίκη, πρώτη... Σκέψου το και το λες Δευτέρα. Έλα Τσιμισκή, είμαστε λίγο... Είναι 1-0 υπέρ της Λαμίας ή του Αστέρα Τρίπολη. Ναι, με γκολ ας πούμε του Μπλάζιτς, ναι, ωραίο. Ωραία στιγμή μου δώσες, ναι. Μπλάζιτς 0-1 για τη Λαμία, ναι. Είμαι στο 88 και βάζει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ, ναι. Όπως έβαλε τον γκολ ο Ακόπ που έσπρωξε τον τερματοφύλακα του Καπαρέλου, θα το σκότωνε, θα έκανε 3-2 και γίνεται 1-1. Ναι. Λοιπόν, και στο 89 δίνει ο διαιτητής ένα πέναλτι. Ένα πέναλτι. Υπέρ του ΠΑΟΚ, μας όπως πιάσαμε. Έδωσε... Και γίνεται 2, και γίνεται 2-1. Μπράβο, 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 πάμε το ζουμί, φύγαμε. Και κάθομαι εγώ και χαίρομαι. Ναι. Γιατί θα βγω στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Άκου να δεις. Αυτό με είναι. Σφαγή της Λαμίας. Φανταστικό. Να κάθομαι εγώ να χαίρομαι. Ωραία. Δηλαδή ωραία. Αυτό το εφιαλτικό σενάριο δεν θα ήθελα να το ζήσω. Ωραία. Παιδιά. Ωραία. Έγινε Ντρικαδόρε, καλημέρα. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρήστο, δεν παίρνουμε ατέρ. Κλείσαμε, έτσι. Κλείσαμε. Πάμε λίγο τη μουσικούλα μας να δώσουμε νικητές και να φύγουμε. 123. Καλά είναι, διαβάζει όλα τα μηνύματα. Σου είπα, έχεις δίκιο, το διαβάσαμε όμως. Λίγο βιάστηκες, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τους νικητές. Λοιπόν, για το opening party στείλατε 8 άτομα και οι 8 συνεπώς πηγαίνετε, δίναμε 10 διπλές και οι 8 πηγαίνετε, τις παραλαμβάνετε 2 με 6 σήμερα το απόγευμα από την αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, 2 με 6 από 2 στις 6 από την αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Για Κωνσταντίνο Β' νικητές, Γιάννης Κοντίδης και Πένι Καλαϊτζίδου. Πένι Καλαϊτζίδου και Γιάννης Κοντίδης. Και Καφρίλιον, Νίκος Δόμβρος και Κλεάνθης Θεοδόρου. Κλεάνθης Θεοδόρου και Νίκος Δόμβρος. Διπλές είναι, έτσι, και Κωνσταντίνος Β' και Καλατζίδη. Και Καφρίλιον. Ωραία, λοιπόν. Ακολουθεί εκπομπή ΠΑΟΚ 24. Αδέρφια, να είστε καλά, να έχετε ένα Bloody Rocking Weekend. Ευχαριστούμε όλους εσάς που δεν μας ακούτε για το χαμό που έγινε αυτή την εβδομάδα.